Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα διήμερο χωρίς ποδόσφαιρο σε επίπεδο σωματιακό. Δεν παίζει η Ευρώπη μπάλα. Παίζουν κάτι εθνικές να πούμε. Δεν με τραβάει. Δεν με τραβάει. Τώρα είχα παίξει, ας πούμε, και ένα δελτίο. Το έχασα τώρα με το over της Ιταλίας. Έγινε το 2-0 στο 82. 81-82. Η Αλβανία να πούμε. Για να βγει over πρέπει να βάλει 3 γκολ η Ιταλία, ρε βλάκα να πούμε. Τέλος πάντων, 1-80 το παίζαμε το over. Κλείναμε βέβαια με άλλα μάτια. Τα δύο πρώτα τα είχαμε πιάσει. 7 παίξαμε. Σχίζουμε το δελτίο και προχωράμε παρακάτω. Ξημέρωμα 25 Μαρτίου του 2017. Εδώ με τον Βασίλη τον Αργιανό. Τι έγινε, Βασίλη? Καλημέρα και σε όλους. Καιρό έχω να σε ακούσω, πολύ καιρό έχω να σε ακούσω. Τι γίνεται? Όλα καλά, μια χαρά. Ψάχνω να βρω για ποιο λόγο τρώνε μπακαλιάρο 25 Μαρτίου οι Έλληνες. Δεν και καλά, πρέπει να τρώνε μπακαλιάρο. Δεν βρήκα άκρη. Αυτό με το θρησκευτικό έχει να κάνει κάτι πάντως. Τώρα δεν γνωρίζω κι εγώ λεπτομέρειες. Ποιος γνωρίζει να μας πει? Δεν είμαι των εορτών γενικά κι εγώ. Δεν, ναι, δεν είσαι παιδί των εορτών. Δεν τα δίνω σημασία. Δεν τα δίνει σημασία. Δεν τα δίνει σημασία, δηλαδή από μικρός όταν ήσουν. Δηλαδή θέλω να πω και η οικογένεια, ας πούμε. Ναι, δεν, εντάξει, κάποια τυπικά έθιμα, εντάξει, δεν αλλά όχι κάτι αμάν. Αμάν, τα έθιμά μας και αυτά που είμαι ανορισμένοι, τα έθιμα, οι παραδόσεις κτλ. Όχι, ναι. Δεν τα μπορώ καθόλου αυτά. Ναι, είναι λίγο υποκριτικά και εγώ δεν τα μπορώ. Ναι, νιώθω ναι, μια ιδέα, ναι. Ας πούμε. Ναι, ναι. Τα απεχθάνομαι και. Όλα γίνονται ναι. Για εμπορικούς λόγους, καθαρά ναι. Πιστεύω. Είναι υποκριτικά γι' αυτό τα απεχθάνομαι. Δεν είναι κάτι το. Ύστερα με τις παρελάσεις, να πούμε. Έχει καταντήσει η ιδέα, είναι πασαρέλα, να πούμε. Και πόσα. Πάντα, τα κοριτσάκια αυτά δεν είναι. Με συγχωρείς, αυτά ναι. Δεν είναι έξοδα για σένα και για μένα τώρα. Αυτά που γίνονται, οι παρελάσεις και αυτά όλα δεν έχουν κάποια έξοδα. Εγώ μιλήσω ότι έπρεπε να κατεργηθούν. Και ο Τσίπρας όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε να κατεργηθούν. Δεν τα καταργεί όμως. Δεν τα πληρώνει από την τσέπη του. Κατάλαβες. Σηκώνεται τα αεροπλάνα, σηκώνεται τα ελικόπτερα. Όχι, δεν οργανώνονται. Αυτά εφορολογούμενοι. Εγώ και εσύ δεν τα πληρώνω. Ναι, δεν γουστάρω τα πληρώνω. Θέλω να γίνει μια σκληρή οικονομία σε αυτό το κράτος και να αρχίσει να παράγει. Σκληρή οικονομία. Εγώ θεωρώ τις παρελάσεις περιττές. Εδώ ένα καλό είχε κάνει ο Σαμαράς που είχε κατεργήσει την ΕΡΤ και πήγε και την ξανά άνοιξε και με τρία κανάλια πάλι. Ναι, λες έπρεπε να. Ένα ναι. Καλό είχε κάνει. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ, αν δεις, το μεγαλύτερο ποσοστό που πληρώνουμε, ας πούμε, είναι η ΕΡΤ. Ναι. Γιατί να την πληρώνω, είναι. Δεν έχει διαφημίσεις η ΕΡΤ. Δεν παίρνει έσοδα από εκεί. Δεν έχει έσοδα. Είναι γιατί ένα... να την πληρώνω εγώ και εσύ, δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι, έτυχε. Δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται. Τα κρατικά κανάλια. Είναι τελείως διαφορετικό το φορολογικό σύστημα. Δεν το ξέρω. Από τις βάσεις του δεν έχει σχέση γενικά το φορολογικό σύστημα. Είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο δίκαια τα συστήματα εκεί πέρα. Έρχεται εκείνη η πασαρέλα να πούμε με τα κορίτσια, βγαίνουν τα μπούτια απ' έξω. Είναι και οι περισσότερες. Γιατί πάνε οι περισσότερες στην παρέλαση, νομίζεις? Ποιοι? Να δουν κανένα τέτοιο. Στον επιτάφιο και στην παρέλαση για να πάρουν μάτι πάλι. Γιατί πάνε οι περισσότεροι? Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε γιατί νιώθουν πραγματικά θρησκευτική ή κατάνοιξη. Πατριωτική, ας πούμε. Εγώ επίδειξε, δεν θέλω σε παράδειξη. Θέλω όταν ο Τούρκος πάει και πιάνει τα ίμια, να πας εκεί επί τόπου να τον καθαρίσεις. Αυτό είναι για μένα επίδειξη. Κάνα κρεμμύδι. Ναι. Και μια ντομάτα. Αυτό είναι επίδειξη, άμα θες να κάνεις. Τώρα να σηκώσεις τα αεροπλάνα και να βγάλεις τα άρματα εκεί, μόνο έξοδα είναι και ταλαιπωρία. Φιγούρες είναι, μωρέ. Τώρα ήταν και ο άλλος εκεί, τώρα τσακώθηκα. Πότε ήταν, 25η ή 28η, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Σηκώσαν το αεροπλάνο εδώ πέρα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης να φεύγει με 1500 χιλιόμετρα την ώρα. Θα του έρθει κανένα φτέρισμα του πιλότο, το πετάξει σε καμιά λεωφόρο Νίκης πάνω να πούμε σε καμιά τούμπα, σε κανένα χαριλάο και να θρηνήσουμε θύματα. Τώρα βλακίες και αηδίες. Και από την άλλη μεριά βγαίνουν να πούμε τα κανάλια. Ήρωας λέει ο πιλότος. Μα ήρωας είναι ο πιλότος που θα πάρει όλους 50 με διαταγή του υπουργού, πώς το λένε, να πάρει την πόλη. Αυτό είναι ο ήρωας. Τώρα ο ήρωας να σηκωθεί από το. Από το αεροδρόμιο της Μίκρας και για να κάνει το 113 πτέρυγα μάχης και να κάνει τρεις βούρες, ξέρω εγώ, και να κάνει φιγούρες και. Ήρωες ήταν ναι. Αυτοί που ήταν στον πρώτο και στο πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο που πολεμήσαν για την Ελλάδα. Εκείνοι ήταν ήρωες πραγματικοί. Το 21 δεν βλέπω να του θεωρήσει και πολύ. Γιατί. Καλά, το 21. Κουβέντα που είχαμε έξω. Ναι, ναι. Ναι. Το 21, τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης ήταν για να. Μια και μπαίνει και 25 Μαρτίου για να πούμε και δύο λόγια. Για τον Μπακαλιάρο δεν ξέρουμε πάντως. Δεν το γνωρίζω. Κάποιος, άμα ακούει κάποιος ακροατής, να μας βοηθήσει. Να μας πει τι έγινε με τον Μπακαλιάρο, να πούμε. Λοιπόν, τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης ήταν.
ήταν ίσως τα μοναδικά αγνά χρόνια που προσπαθήσαν να ελευθερώσουν τη χώρα. Μετά άρχισαν οι εμφύλοι, άρχισαν να τρώνε τα αγγλικά δάνεια, άρχισαν να τρώνε τη μαρμίτα και εκεί πέρα. Μαρμίτα. Και άμα δεν έρχονταν στο τέλος οι σύμμαχοι, ακόμα θα ήμασταν στον Τούρκο. Οι σύμμαχοι καθάρισαν για μας στο τέλος. Πάντα έτσι γινόταν. Ναι. Έτσι έγινε στο τέλος. Ναι, γιατί εμείς τρωγόμασταν στον εμφύλιο για τα αξιώματα και για τις εξουσίες. Λοιπόν, να πούμε λίγο δύο πράγματα για τον Άρη. Έχετε ένα θέμα και το οπαδικό, θέλω να το συζητήσουμε. Ναι. Ναι. Γίνεται ένας, ξεκίνησες, δεν ξέρω ποιος ξεκίνησε την πρωτοβουλία αυτή για κάποιον έρανο, για την εγχείρηση που κάνει το παλικάρι ο Κουκ. Αύριο έχει, από τις 9 η ώρα το πρωί θα έχει συγκέντρωση έξω από το γήπεδο για να, όσοι θέλουν έτσι για να βοηθήσουν και από το υστέρημά τους και τα λοιπά, και θα έχει μια κατάσταση εκεί με ψήσιμο, και το βράδυ από τις 9 και μετά θα είναι κάτω στην καφετέρια κάτω από το γήπεδο της Θήρας 2, θα έχει επίσης μια, ωραία μπειρά, μια συγκέντρωση. Ναι, είναι έχει πάρα βαρέλι πολύ, από ό,τι μου είπες. Ναι. Κουβαλά, πατάει το αυτό και μπραμ, πέφτει βαρέλι. Ναι. Πολύ ωραία. Να μαζέψουν λεφτά για να το... Να μαζέψουν ο καθένας ό,τι μπορέσει από το Δευτέρα και Άνω Σταυρό χειρίζεται ο Κουκ, έμαθα. Ναι. Να συγκεντρωθεί το ποσό. Γαστρετερικό είναι το πρόβλημά του. Ναι. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Ναι, των περισσότερων άντρων. Και καλά κάνανε και το βγάλαν τα παλικάρια στο Facebook. Εμείς το πήραμε από εκεί και επειδή στις στιγμές που μπορεί να βοηθήσει ένα ραδιόφωνο οποιαδήποτε κατάσταση. Ναι, οποιαδήποτε φάση, να πούμε, ναι. Για θέματα υγείας πάντα ό,τι γίνεται. Το είναι, θέμα υγείας είναι το βασικό. Είναι ιερό, είναι ιερό. Για να μπορείς να συναλλάσσεσαι, να βρίσκεσαι, να ανταλλάσσεις απόψεις, να κάνεις δουλειές, να φέρεις αντιπαράθεση, να μαλώσεις. Ναι. Πρέπει να είσαι υγιής. Άμα είσαι άρρωστος, πώς θα μαλώσεις. Πρώτα υγεία. Ναι, πρώτα υγεία. Οπότε, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τις τράπεζες εμείς δεν τις γουστάρουμε σε τέτοιες φάσεις, να πούμε ένα τηλέφωνο, το ξέρεις, να παίξεις το τηλέφωνο του συνδέσμου σου. 326-041 είναι. Mm-hmm. Και αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα θα είναι εκεί ανοιχτό. Και όποιος θέλει να βοηθήσει παίρνει τηλέφωνο και μπαμ μπαμ που λέει και ο Αλέφαντος, μπαμ μπαμ, πηγαίνεις και βοηθάς face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι, λογικά δεν υπάρχει καλύτερο. Κάποιος και κάποιος λογαριασμός προφανώς. Δεν ξέρω τι υπάρχει, εγώ δεν θέλω να πω ότι υπάρχει, εγώ να πω ότι θα δημιουργηθεί μια κατάσταση βοήθειας με το τηλέφωνο. Νομίζω ότι να πάρει κάποιος τηλέφωνο στο σύνδεσμο του Super 3, τον οποίο έχουμε αγάπης μίσος όλα αυτά τα χρόνια, έχει γίνει ο χαμός, ο τρομερός, να πούμε. Μια περίεργη ερωτική σχέση. Μια περίεργη σχέση. 326-041 και βοηθάτε όσοι φίλοι του Άρη, νέοι, γέροι, γριές, νέες, ξέρω εγώ, για έναν συνοπάδο τους. Έτσι δεν είναι. Και σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν χρώματα. Ναι. Οποιοδήποτε ομάδα και οποιοδήποτε. Εντάξει, τώρα σε μια οικογένεια θα βοηθάει πρώτα. Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσει η οικογένεια, εννοείται. Έτσι το λογικό. Αλλά εννοείται. Έχουμε ένα κύριο να μας πει για τον Μπακαλιάρο, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Εγώ έφτασα σε μια ηλικία, πέρασα τουλάχιστον τα 2/3 της ζωής μου, προς το τέλος βαδίζω. Δεν έμαθα γιατί κάθε 25 Μαρτίου πρέπει να βγαίνω εγώ έξω και να στρουμόχρωμε, να πούμε, στην ταβέρνα να φάω Μπακαλιάρο. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, καλέ μου άνθρωπε. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για πείτε μας. Όσον αφορά τον Μπακαλιάρο. Ναι. Είναι υποχρεωτικό. Γιατί επί χούντας μου φαίνεται το είχαν βάλει υποχρεωτικό τότε. Όχι. Δεν ξέρω. Α, δεν το βάλανε υποχρεωτικό. Ήτανε, συγγνώμη, νόμιζα ήταν με το ζόρι τότε. Με το ζόρι σε βάλα βάει ο άλλος. Ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι μέσω της που κάνουμε τώρα την δεν τρώμε της νηστείας. Δεν τρώτε. Όταν νηστεύουμε. Όταν νηστεύετε, ναι. Ναι, για πείτε μας. Έχει επιτρέψει η θρησκεία 25 Μαρτίου και Κυριακή των Βαΐων να μπορούμε να φάμε ψάρι. Η Κυριακή των Βαΐων ποια είναι? Το Βαΐον. Το Βαΐον. Είναι μια Κυριακή πριν το Πάσχα. Ωραία. Ναι, ναι. Τώρα όσον αφορά αύριο που είναι 25 Μαρτίου. Αυτό είναι. Επιτρέπεται το ψάρι. Οποιοδήποτε ψάρι. Α, οποιοδήποτε ψάρι. Αλλά μπακαλιάρος είναι το καθιερωμένο. Γιατί τρώνε μπακαλιάρο όμως? Είναι καθιερωμένο το μπακαλιάρος γιατί. Γιατί. Γιατί στα Γρεβενά ή σε άλλες περιοχές που δεν υπήρχε ψάρι, δεν μπορείς να βρεις χεβραίο ψάρι, το μόνο που μπορούσαν να βρούνε ήταν το μπαστό, τον μπακαλιάρο, ο οποίος δεν χρειάζεται συντήρηση.
Και λόγω του ότι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος μπορείς να βρεις παστό μπακαλιάρο, καθιερώθηκε ο παστός ο μπακαλιάρος. Δηλαδή ας πούμε... Όχι ότι αν, ναι. Όχι ότι αν πας και ψάρι άλλο... Τώρα πας στην ταβέρνα αύριο ας πούμε και πεις μπακαλιάρο θέλω. Άμα θέλει κανένας να φάει κανένα, ξέρω εγώ... Οτιδήποτε άλλο ψάρι μπορείς να το φας. Μπορεί να το φας. Επιτρέπεται. Αυτό αλλά επιτρέπεται. Αλλά καθιερωθεί ο παστός ο μπακαλιάρος για το λόγο... Αυτό επιτρέπεται. Για το λόγο ότι μπορείς να το βρεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται. Αν πάω εγώ στον Άγιο Πρόδρομο και φάω κάνα κιλό λουκάνικο, δεν επιτρέπεται αύριο, όχι, ε. Είναι κακό. Επιτρέπεται, εσύ, ο καθένας μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Ναι. Βάλε και τον πατώ να το βαφτίσει, ξέρω εγώ. Ναι. Το βαφτίζει, πώς θα βαφτίζανε παλιότερα. Ναι. Όπως έκανε ο Παντελής Ζερβός και το βάφτισε φασόλια, ξέρω ό,τι γούσταρε. Έτσι, ή νηστεύουμε μόνο με γαρίδες, ξέρεις. Μερικοί νηστεύουν μόνο με γαρίδες, δεν νηστεύουνε. Ναι. Δεν τρώμε κάθε μέρα γαρίδες, δεν τα ξέρετε αυτά. Ναι. Αυτό με την νηστεία, ρε φίλε μου, τι πλάκα έχει. Βλέπεις ένα τραπέζι που δεν χωράει από τα πιάτα πάνω, νηστεύω μου σου λέει. Τρώνε ένα κιλό καλαμάρια, δύο κιλά χταπόδια και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά νηστεύω. Και με την κοιλιά μετά φεύγει από το τραπέζι ο άλλος μέχρι εκεί πάνω, αλλά τρώει νηστίσιμα. Αυτή η υποκρισία ώρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι την περίοδο της νηστείας βάζουν κιλά, δεν χάνουν. Ε. Ναι, γιατί όμως. Γιατί πλακώνονται στα ψωμιά, πλακώνονται ό,τι να είναι. Και στα λάδια, στα τέτοια. Το νόημα της νηστείας είναι να στερηθείς από κάτι. Α, μπράβο. Αν δεν μπορείς να φας. Για μένα νηστεία. Το νόημα της νηστείας θα ήταν εκεί που τρως, ξέρω εγώ, μια αλφα ποσότητα, φάε το μισό. Οτιδήποτε πρέπει και να είναι. Κάνεις, αυτό θα είχε κάποιο νόημα. Να κάνεις νηστεία στέρησης. Έτσι ακριβώς. Άμα δεν κάνεις νηστεία στέρησης. Εκεί που καπνίζεις, μην κάνεις ένα πακέτο. Πες, θα καπνίσω δύο τσιγάρα την ημέρα. Οτιδήποτε. Τώρα αυτό λίγοι άνθρωποι το πετυχαίνουν. Αυτό όμως είναι Κώστα, το πραγματικό νόημα. Άμα είναι να μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις καθόλου. Κώστα. Μάλιστα. Η κόρη τι κάνει. Καλά είναι, εντάξει. Πάει η φυσιοθεραπεία, τα ανοίγει. Έχουμε τώρα τυχαίως, έχουμε γνωριστεί στο σχολείο. Αλλά δεν μπορεί να με θυμάσαι, αλλά έχουμε μιλήσει. Αφού δεν γνωριστήκαμε σε καμιά κλινική, σε κανένα νοσοκομείο, καλύτερα είναι το σχολείο. Όχι, καλέ, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να σε γερός. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Κατάλαβες τώρα λοιπόν. Μάλιστα. Να το ραδιόφωνο, εμείς που δεν ξέρουμε μερικά πράγματα και όσο και πολλά πράγματα, βρίσκονται εκατοντάδες ακροατές, χιλιάδες ακροατές και μας διορθώνουν, μας συμπληρώνουν κτλ. Η πλάκα είναι ότι μπακαλιάρο δεν πρόκειται να βρεις άνθρωπο να τρώει εκτός από την 25η Μαρτίου κάποιος. Έχεις ακούσει ποτέ ναι. Να τρώει κανένας. Εγώ το αγαπημένο μου ψάρι είναι ο μπακαλιάρος, όχι όμως η σκορδαλιά. Ο μπακαλιάρος, ο κανονικός ο μπακαλιάρος. Γιατί εγώ έχω δυσανεξία στο ψάρι. Δηλαδή. Άμα πάω τώρα με το κόκκινο και φάω δύο μπριζόλες black angus 1,5 κιλό η καθεμία, σε τρεις ώρες, τέσσερις ώρες πάω προπόνηση, τρέχω, κάνω χιλιόμετρα. Το χωνεύεις. Το χωνεύω. Άμα πάω και φάω μια τσιπούρα. Δεν μπορείς να το χωνέψεις. Όχι, με τίποτα. Δεν έχω κάνει κανένα τεστ, αλλά επειδή ξέρω ότι το σώμα μου πώς λειτουργεί κτλ. Αισθάνομαι σαν ένα φούσκωμα κάτι. Αισθάνομαι μια αυτή. Θέλω να ρευτώ και κάνω ναι. Σαν το κόκκινο γκρουκ, γκρουκ να πούμε κτλ. Ναι. Πάμε σε ένα φίλο. Πάμε σε ένα φίλο, μάλιστα. Τι έγινε γλυκά, αγόρια, τι κάνετε, καλησπέρα. Έλα ρε γιγάντα. Χαίρετε. Έλα ρε, μας έχεις εγκαταλείψει ρε. Μας έχεις εγκαταλείψει ρε. Κοίταξε να δεις, μπλέξαμε πάλι με τους γιατρούς. Τι έχουμε πάλι. Ένα τώρα, ένα σκληροπυρηνικός, να πούμε, σκληροτράχυλος, του Άρη, ένας πενιντάρης, να πούμε, οπαδός, μαχητής και τα λοιπά και όλα αυτά τα χρόνια, τον πήρε λίγο τα γαστρεντερικά και πρέπει να βγάλει ένα βρεκολακάκι τη Δευτέρα και πρέπει να συσπηρωθεί το σύμπαν. Και επειδή αύριο ο Άρης γιορτάζει και τα 105, πόσα, 103, 103 χρόνια και θα κάνει και ο Ερασιτέχνης λέει μια γιορτή εκεί στο γήπεδο, θα την κάνει. Στο γήπεδο θα υπάρχουν εκεί και τα λάνια της πιάτσας εκεί που τρέχουν για τον Άρη και έχουν μείνει μόνοι τους να πούμε και το βράδυ 9 η ώρα. Ακριβώς κάτω από τη θύρα 2 γίνεται πάρτι. Τα λεφτά θα πάνε τη Δευτέρα στον Κουκ. Στο φίλο αυτό να. 326-041 παίρνει τηλέφωνο οποιοδήποτε. Γουστάρει να βοηθήσει, είναι φίλος του Άρη. Και να μην είναι φίλος του Άρη και θέλει να βοηθήσει ακόμα καλύτερα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάει και ο εχθρός, πάει και ο αντίπαλος, πάει και ο μονομάχος που ήταν πριν δύο μήνες στην απέναντι κερκίδα. Αυτά που λες, ο Κιάνος Σταύρος εκεί το. Δεν υπάρχουν. Και ο Σταυρός είναι. Είμαστε πελάτες. Εκεί γεννάμε, εκεί πεθαίνουμε, εκεί εγχειριζόμαστε, εκεί κάνουμε τις. Εξάλλου και εσύ εκεί πέρα πας. Έτσι δεν είναι, Νικολάρα. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Λέγε Νικολάκη. Δεν υπάρχουν ούτε ομάδες, ούτε κόμματα. Ούτε υπάρχουν χρώματες. Ξέρεις που συχάθηκα την ανθρώπινη φυλή. Που συχάθηκα
Συχάθηκα τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, πόσο γαϊδούρη είναι ο άνθρωπο. Όταν την πάτησε ο Πλεύρη, ο Πιτσίρικα, όχι ο γέρο, έπαθε ένα. Σπάνια ασθένεια που του βρήκε, ναι. Το βρήκε μια ασθένεια και μπήκα εγώ τώρα, με βάλαν σε κάτι Instagram κτλ. Και κάτι αριστερή, αντίπαλοι, ξέρω εγώ, και από τη Νέα Δημοκρατία, το λέγανε να ψοφήσει, να πεθάνει, να κάνει και τέτοια. Ναι, αυτό είναι. Αυτό τώρα είναι τραγικό. Ποτισμένη, ναι. Είναι ποτισμένη. Πόσο φανατικός μπορεί να είσαι, ρε φίλε, να γράψεις, ας πούμε. Ή πρέπει να είσαι πολύ φανατικός, ή θα πρέπει στην οικογένειά σου ποτέ να μην έχεις φάει τέτοιο βόλι. Μπορεί. Να καταλάβεις, ναι. Σωστό. Να καταλάβεις τι αισθάνεται ο άλλος. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει ανθρώπινο όν σήμερα να έχει χάσει έναν άνθρωπο από μία ασθένεια και να μπορεί να μιλήσει έτσι για έναν άλλο συνάνθρωπό του. Νομίζω ότι, τι να πω, θα ήταν εξωφρενικό κάτι τέτοιο, ή απάνθρωπο μπορώ να πω. Ή να χαρείς που θα πεθάνει ένας αντίπαλός σου, ένας εχθρός σου, ένας που σε απέλυσε, που σε έκανε κακό κτλ. Ναι, όχι, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι σκληροί τύποι, να πούμε, οι οποίοι μπορεί να είναι έτσι. Ή σκληρές τύπισες. Μπορεί. Δεν στην αρρώστια του αλουνού. Αυτό είναι απάνθρωπο. Είναι πραγματικά. Τώρα, εμείς βέβαια, για να λύσω και κάποιες απορίες, τώρα καλά που το έθεσες και το θέμα έτσι, είναι να λύσουμε κάποιες απορίες και φίλων δικών μου και φίλων της εκπομπής. Για το γεγονός, και πολλοί με ρωτάνε, μου λέει, ρε Νίκο, εσύ που είσαι παιδί, ας πούμε, που προσέχεις τη διατροφή σου και προσέχεις, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, πώς την πάτησες έτσι κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν πας σε ένα δικαστήριο, ο δικαστής, ας πούμε, λέει ποιος ήταν ο έντιμος βίος σου πριν το κάνεις, ας πούμε, αυτό που έκανες. Ναι, ναι. Και εμείς δεν είχαμε καλό πριν έντιμο βίο, ας πούμε, στη διατροφή μας. Ήμασταν άνθρωποι που δεν προσέχαμε καθόλου τον εαυτό μας, και το ξέρεις και εσύ, Κωστή, πολύ καλύτερα, και είμαστε άνθρωποι που σκοτώνουμε και δεν σεβόμαστε καθόλου τον εαυτό μας σε πολλά πράγματα, γιατί τον καταπονούμε, τον κουράζουμε, τον τεντώνουμε, τον μαστιγώνουμε πολλές φορές. Έτσι, για μένα η σωστή διατροφή ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία περίπου, αλλά αυτά που πληρώνω τώρα είναι πράγματα τα οποία, και βασικά όλοι μας, τα πληρώνουμε από πριν. Δηλαδή, πριν από μια εικοσαετία είναι όλα αυτά στον οργανισμό μας μαζεμένα και σε κάποια ηλικία μας βγαίνουν. Ναι, σωστό αυτό που λέει. Το καλό όμως... Ο οργανισμός γράφει πάντα. Ναι. Ναι. Και το καλό με μένα και με κάποια άλλα παιδιά, ή με σένα ή με κάποιους άλλους που πλέον προσέχουν κάποια πράγματα, είναι ότι τουλάχιστον στην αποθεραπεία βγήκαμε βολίδα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ναι, βγήκαμε βολίδα, καλά λέει. Ναι, αν κάπνιζα, ας πούμε, ή αν ο οργανισμός μου ήταν υπέρβαρος πολύ, ή θα υπέφερα και στην αναισθησία, θα υπέφερα και στο μεταχειρηντικό δηλαδή. Άρα λοιπόν ο οργανισμός, επειδή ήταν παρθένος και σε μια καλή κατάσταση, έτσι, η περιπέτεια που με βρήκε με έβγαλε γρήγορα καλά. Ναι. Να γίνω. Ναι. Όπως επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ότι μετά από κάποια ηλικία, ειδικά το 40-45 χρονών, δεν είναι αμαρτία να πηγαίνεις στο γιατρό σου και να κάνεις κάποιες εξετάσεις, γιατί μπορεί να γλιτώσεις κατά 80% μια μεγάλη ασθένεια που μπορεί να σε βρει. Αλλά συνήθως εμείς το παίζουμε άντρες και λέμε, έλα μωρέ, τι θα με βρει εμένα τώρα, ξέρω εγώ, κτλ. Υπάρχουν και φυσικοί τρόποι να πολεμήσεις κάποιες καταστάσεις. Εμένα ο παππούς στον Όλυμπο, με τα βότανα και με αυτά, με βοήθησε στο γεγονός να κάνω μια αποτοξίνωση στη χολή, δηλαδή και στο σηκώτη, και να αφαιρέσω κάποιες πέτρες που υπήρχαν μέσα στη χολή. Αλλά δυστυχώς οι πολύποτε δεν αφαιρούνται, γιατί είναι κολλημένοι πάνω στα τυχώματα της χολής. Και την έβγαλες. Λοιπόν, ναι. Έγινε λοιπόν φλεγμόνη και την βγάλαμε. Αυτό για να λύσω την απορία σε κάποιους φίλους που ρωτάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για κάποια θέματα υγείας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όποιος άνθρωπος θέλει, αύριο ξημερώνει μια μεγάλη μέρα. Και για τον ελληνισμό και για τη θέση. Ναι, αλλάζει η ώρα. Λοιπόν, πάει μια ώρα πιο πάνω. Για σένα σίγουρα αλλάζει η ώρα. Από εκεί και πέρα, θέλω να σου πω κάτι. Ο καθένας σκέφτεται και φέρεται όπως πιστεύει. Άλλος νηστεύει, άλλος δεν νηστεύει, άλλος τρώει μπριζόλες, άλλος τρώει ψάρια, άλλος τρώει ό,τι θέλει. Εγώ θέλω να βγάλω μια σημαία της Alpha Bank αύριο στο δωμάτιο. Εσύ, αν θέλεις να βγάλεις μια σημαία. Έχω μια σημαία της Alpha Bank. Όχι, εγώ θα προτιμούσα να βγάλεις μια σημαία του Πασό καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Άλλος μπορεί να βγάλει μια ελληνική σημαία, άλλος μπορεί να βγάλει μια τουρκική σημαία. Λοιπόν, οι Έλληνες αυτή τη στιγμή αυτό τους λείπει. Τους λείπει η ιδέα.
τους λείπει η ενότητα. Και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ο καθένας για την οικογένειά του. Δεν τον ενδιαφέρει ο συνάνθρωπός του, δεν τον ενδιαφέρει πλέον η πατρίδα, δεν τον ενδιαφέρει πλέον η θρησκεία και κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα δεν τον ονομάς από την πατρίδα και την θρησκεία. Άμα με την ψυχή σου, άμα με την ψυχή σου είσαι καλυμμένος και περνάς καλά, να το κάνεις. Μα το κέρδος του ποιο είναι, μωρά αδερφέ μου? Ποιο είναι το κέρδος, θα σου πω κάτι. Από την πατρίδα τι κέρδος έχει? Έχει να φάει λεφτά τώρα κρατικά? Έχει να μοιραστεί χρήμα? Όχι. Τη θρησκεία. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς οι 45άρηδες μεγαλώσαμε σε ένα τέτοιο καθεστώς που έχουμε γίνει άπλιστοι και το μόνο που σκεφτόμαστε. Άσε εμάς τους 45άρηδες και τους 48άρηδες. Ρώτα αυτούς που είναι τώρα και μας ακούν 20 χρονών πώς νιώθουν. Αυτή είναι για μένα το σπουδαίο κομμάτι, το τι πιστεύει. Αυτή θέλω όταν ανοίξουμε γραμμές μετά από λίγη ώρα να βγουν και να μας πούνε αν τους εκφράζει 25 Μαρτίου. Αν τους εκφράζει ο χριστιανισμός, ξέρω εγώ και. Γιατί αυτοί είναι αυτοί που θα τραβήξουν ένα μεγάλο λούκι από εδώ και πέρα. Πώς νιώθουν αυτοί? Τους μάθαμε εμείς κάποια πράγματα. Ναι, τους μάθαμε. Τι τους μάθαμε? Όποιος βουλευτής ήταν κοντά και μας διόριζε το παιδί, το ψηφίζαμε. Αυτό τους μάθαμε. Τους μάθαμε η ομάδα μας, άμα κερδίζει με τη διαιτησία να τη χειροκροτάει, και άμα χάνει να κλαίμε. Τους μάθαμε τη ρουφιανιά. Στο συνάνθρωπο, άμα γυρίσει την πλάτη του, πούμε στη χειρότερη κουβέντα και από μπροστά να κάνουμε τον καλόν, τους μάθαμε. Αλλά αυτά τα παιδιά. Άκου όμως εμένα. Αυτά τα παιδιά που είναι νέα, η νέα γενιά, σε πληροφορώ και με την καθημερινότητα εγώ που επικοινωνώ μαζί με αυτά τα παιδιά, και λόγω ραδιοφώνου και στα γυμναστήρια και όλα αυτά, σε πληροφορώ ότι τολμώ να πω. Ότι έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα από τους μπαμπάδες μας, από εμάς και από τους παππούδες μας. Είναι ποιοτικότερα παιδιά. Είναι πιο καλής πάστας παιδιά. Είναι πιο καλής ψυχής παιδιά. Αυτά τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία είναι σε μια ηλικία 17, 18, 25, 25 χρονών. Σε πληροφορώ ότι δεν έχει να τους προσφέρει τίποτα αυτός ο τόπος. Και νομίζω είναι αδικημένα DNA-κά σε αυτή τη χώρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Άκουσε με λίγο. Πολύ καλά παιδιά. Εγώ τα βλέπω και στη δουλειά. Ναι. Γιατί είναι παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλή μόρφωση, έχουν πολύ καλή παιδεία. Όχι, καλή παιδεία δεν έχουν. Καλό DNA έχουν. Ένα λεπτό. Παιδεία τώρα. Θα γίνουν πολύ καλοί γιατροί, θα γίνουν πολύ καλοί επιστήμονες. Και ό,τι θα κάνουν, αν θα τους δοθεί η ευκαιρία, θα γίνουν πάρα πολύ καλοί γιατί έχουν πολύ καλές βάσεις. Και είναι παιδιά σπουδαγμένα. Βρε και του Πολυτεχνείου τα παιδιά σπουδαγμένα ήταν, αλλά βγήκαν κλέφτες. Άστα εκείνη. Οι 65άριδες τώρα, λοιπόν, τώρα και οι 70άριδες λοιπόν, βγήκανε. Ναι. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα παιδιά να βρούνε τις ψυχικές δυνάμεις. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω αυτό που λέω. Αλλά θα πρέπει. Πριν μου τα πεις, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάμε. Και να μείνει στη γραμμή. Λέω λοιπόν, Νίκο, ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τις γραμμές και να μείνεις μαζί μας. Ευχαριστώ. Να ανοίξουμε τις γραμμές, να βγουν οι 18άριδες μέχρι 25άριδες. Που ακούν την εκπομπή. Και να αρχίσουν να χώνουν και να μην σταματάνε. Να μας πούνε, ρε παιδί μου, αυτό το εθνικό φρόνημα γιατί δεν υπάρχει. Και γιατί υπήρχε τόσα χρόνια ένα ψεύτικο εθνικό φρόνημα. Λαμογίστικο εθνικό φρόνημα. Η νέα γενιά έχει καταραστεί τη γενιά του 50 και 60. Τρώμε. Έχει καταραστεί. Ναι. Γιατί τα δικές τους αμαρτήσεις πληρώνει αυτή τώρα. Έτσι νομίζω. Ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να πω δύο πράγματα. Για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους και μετά να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Είναι πολύ. Εγώ τις ανοίγω τις γραμμές από τώρα. Ωραία. 2-31-0-90-90-90. Να δω πώς βλέπει ο 20άρης, τον 50άρη και τον 60άρη. Πώς νιώθει γι' αυτόν. Και αν θεωρεί υποκριτικές τις γιορτές και να μας πούνε τα νέα τα παιδιά γιατί δεν τους τραβάνε αυτό του είδους τα έθιμα και γιορτές. Τα περισσότερα παιδιά. Τώρα μπορεί να βγει ένας 20 χρονών και να πει με τραβάει εμένα. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πριν ανοίξουμε μόνο δύο λόγια θέλω να πω και για τον Άρη. Ναι. Πριν ανοίξουμε να, πεις, να τελειώσει ο Νίκος που θα πεις ναι. Για τον Άρη, να πούμε για τον Κουκ. Λοιπόν, ναι. Αυτά τα παιδιά, αφού πρώτα ζητήσουν οι πατεράδες μας και εμείς συγγνώμη από αυτά τα παιδιά, επειδή τους έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον,
θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει με, την, με τα νιάτα τους και με τη δύναμη που, που έχουν αυτά να μπορέσουν να παλέψουν. Ας τα σάλια ρε Νίκο. Άκουσε με λίγο. Τι να παλέψουν με 400 ευρώ μισθό πήγε. Τι να παλέψουν. Νοικιάζουν εργατόρες για εξευτελιστικά αμεροκάματα τώρα. Μόνο... Κοίταξε να δεις. Τι να τους πω εγώ αυτούς τώρα. Ξεκινάμε από την αρχή και θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω στην ιστορία. Όχι, φτάσαμε στο τέλος, δεν ξεκινάμε από την αρχή. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην διακόπτεις για, για να έχω μια, όχι, εγώ αλλιώς νιώθω. Μια τοποθέτηση. Ναι. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να εμπνευστούν όχι από εμάς. Γιατί εμείς ήμασταν τα λαμόγια της υπόθεσης και οι ξεφτυλισμένοι Έλληνες οι οποίοι φτάσανε τη χώρα εδώ που τη φτάσανε. Πώς τους είπες? Ξεφτυλισμένοι Έλληνες είμαστε εμείς. Εγώ, εσύ, ο Α, ο Β, που επιτρέψαμε την Ελλάδα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αλλά μας βρίζουν οι πιτσιρικάδες. Αυτά τα παιδιά και πολύ κάνουν και καλά κάνουν και μας βρίζουν. Ναι. Και δεν έχουν σεβασμό. Και δεν νιώθουν κανένα φρόνημα. Συμφωνώ μαζί τους. Γιατί τους υποθηκεύσαμε το μέλλον. Και κακώς αλλά... κάθονται φρόνημα. Αλλά, από τη στιγμή που θα έρθει πλέον η εξουσία στα χέρια τους, γιατί κάποτε θα έρθει η εξουσία στα χέρια τους, θα πρέπει να εμπνευστούν από τους παλιούς Έλληνες. Από τους Έλληνες του 1821, γιατί και εκεί υπήρχαν οι κοσάριδες οι οποίοι σφαγιάστηκαν για να είμαστε σήμερα όλοι εμείς ελεύθεροι, και από τη μικρασιατική καταστροφή θα πρέπει να εμπνευστούν και γενικά από την ιστορία μας και από τον πόλεμο του 40. Άρα λοιπόν όλες αυτές που, οι παρελάσεις που ξεφτελίστηκαν κι αυτές θα πρέπει να εμπνεύσουν τη νέα γενιά. Θα πρέπει να δούνε ποιοι πραγματικά είναι οι Έλληνες. Όχι ο πατέρας τους ή ο παππούς τους που ήταν λαμόγιο και άφησε την Ελλάδα να φτάσει στα τάρταρα. Να δουν όμως το βαθύτερο έννοια, η βαθύτερη έννοια του Έλληνα και του χριστιανισμού. Και πάνω εκεί, στη στάχτη. Του χριστιανισμού επάνω, την έννοια την είδαν εκεί στο βουνό επάνω. Με τον Εφραίμ. Πώς? Την είδανε με τον Εφραίμ, λέω. Κοίταξε να δεις, παντού υπάρχουν αυτά. Ωραία, εντάξει, παντού υπάρχουν. Εντάξει, δεν λέω. Κοίταξε, Κωστή, ναι. Το να καθόμαστε. Το την να είδαν καθόμαστε την έννοια. Και την έννοια είναι η μαρμίτα, αυτό είδανε. Ένα λεπτό. Εσύ και γίναν κοινικοί οι νέοι. Συγγνώμη, ρε, από τα 20 τους. Ένα λεπτό. Έχουν γίνει κοινικοί. Ας σου πω εγώ ένα παράδειγμα πάνω σε σένα. Εσύ γιατί δεν τα παρατάς και παλέψα το σκυλί δηλαδή. Τι να κάνω εγώ? Τι κάνεις 15 δουλειές τη μέρα? Γιατί την κάνω για την Ελλάδα, την κάνω τις δουλειές. Για την πάρτι μου τις κάνω. Γιατί δεν τα παρατάς? Γιατί δεν τα παρατάω. Ναι. Και πώς θα ζεις στην οικογένειά του? Γιατί ακόμα πληρώνομαι. Γιατί ακόμα πληρώνομαι. Ακόμα, ναι. Άρα λοιπόν όλοι μας θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Γιατί τρέχω εγώ? Για το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος? Ή για την παραλία Θεσσαλονίκης? Όχι, ρε παιδί μου. Τρέχω για τις εταιρείες που με πληρώνουν. Παλεύεις για την οικογένειά σου και για το μέλλον του παιδιού σου. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω να δουλέψω. Αλλά σκέφτομαι καμιά τριανταριά συμμαθητές μου που δεν έχουν να δουλέψουν. Και άντε αυτοί έχουν καμιά 6-7.000 ένσημα. Τα παιδιά τους, τα παιδιά μας δεν έχουν να δουλέψουν. Τα οποία αύριο χεστήκαν για την 25η Μαρτίου. Σε πληροφορώ. Κάνεις λάθος αυτό. Δεν κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος. Θα πρέπει να εμπνευστείς από κάτι όπως και εσύ εμπνέεσαι από κάτι. Δεν εμπνέομαι. Να μπορείς να βγεις στη μάχη. Δεν μπορεί να μην εμπνέεσαι. Δεν εμπνέομαι, φίλε. Από τον εαυτό σου, από τα μάτια της κόρης. Ψευτοπατριώτες και ψευτοχριστιανούς και ψευτοαυτούς έχω δει πολλούς. Δεν εμπνέομαι από κανέναν πλέον. Δεν εμπνέομαι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, τα οποία θα βγουν αύριο στη μάχη. Θες να τους ακούσουμε? Θα τους ακούσουμε. Για να δούμε ποιοι βγαίνουν. Κάτσε, Νίκο, μην φεύγεις από τη γραμμή. Πες κάτι για τον Άρη, εσύ που θέλεις. Για ακού ξανά να πούμε. 326-041. Όποιος μπορεί να βοηθήσει. Ο Κουκ είναι ο παδός που αγκαλιάστηκε με τον Ντόκεν, τον οπαδό του Παναθηναϊκού, στο Άρης Παναθηναϊκός. Που μπήκε στην κερκίδα οι δυο τους και θυμηθήκαν τα παλιά και ο Ντόκεν, να πω ότι ενημερώθηκε για το συμβάν και είναι συγκλονισμένος. Ο Ντόκεν από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, δύο λόγια για την, καταρχήν για την ανακοίνωση που είχε το θράσος να βγάλει ο κύριος Πανουριάς. Καλό είναι αυτό για σένα. Που είχε το θράσος, που φυσικά δείχνει αδυναμία αυτό, γιατί ο αδύναμος φωνάζει. Βέβαια, αυτό που σου λέω. Λοιπόν, είχε δηλαδή το θράσος να βγάλει ανακοίνωση για τη διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε μια διαιτησία 50 αρίσια και στο πειθαρχικό και στα πάντα με τα τρίκαλα. Και επιπλέον δηλαδή γίνεται ένα καταφανέστατο πέναλτι στο 42 που είναι και δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Μπλάζιτς που θα τελείωνε εκεί το παιχνίδι που δεν δίνεται στα τρίκαλα.
Και βγάζει αυτός ο άνθρωπος για λόγους εντυπωσιασμού, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή δεν έδωσε μετά ένα πέναλτι στη Λαμία, έστω ότι ήταν και εκείνο. Αλλά το παιχνίδι θα είχε τελειώσει αν είχε δώσει το πέναλτι στο 42, που στην ουσία τα τρίκαλα αδικήθηκαν από τη διαιτησία. Και έχει το θράσος αυτός ο άνθρωπος να βγαίνει και να λέει για δίθεν αποβολές, που τάχα έγινε και η αποβολή στο τέλος για να ευνοηθεί ο Άρης επειδή παίζει με τα τρίκαλα. Λοιπόν, να έχει κάποια άλλα θύρεση, γι' αυτό το κάνει. Είναι καθαρά για θέματα εντυπωσιασμού. Η ομάδα του δείχνει ότι περνάει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος και σε θέματα φυσικών δυνάμεων που είδαμε. Τα τρίκαλα τρέξανε τουλάχιστον διπλάσια χιλιόμετρα στο συγκεκριμένο το παιχνίδι. Πιέσαν, κλείσαν χώρους, κάνανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και πάει να βρίσκει άλλο θητόρα πίσω από τη διαιτησία επειδή η ομάδα του διανύει μια κακή περίοδο. Λοιπόν, δεν ψαρώνουμε από αυτά τα πράγματα. Όταν φοβάσαι και όταν έχεις την καθημερινότητα την ομάδα σου και βλέπεις ότι... Γίνεσαι πάω Καζαντζίδης και Αργιανός Καρυπίδης όταν έβγαζε ανακοινώσεις και κάνεις τον ανήκαν. Εγώ ήμουν εναντίον των ανακοινώσεων όταν έβγαζε και ο Καρυπίδης και το είχα πει. Λέω πάρε μέτρα, λέω άσε τις ανακοινώσεις. Κρίνεις ότι αδικήσε... Πάμε στον κόσμο, περιμένει. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, Ραπέμπλε. Καλώς τώρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο πάνω από τα 25 μπορούμε να μιλήσουμε εμείς. 100%. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για τον πατέρα μου και μετά για όλους τους υπόλοιπους εκείνης της ηλικίας, από 60 και πάνω, έτσι. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Αισθάνομαι, φίλε, ότι μας κοροϊδέψανε, λέγοντάς μας το εξής, ότι πήγαινε παλικάρι μου να δουλέψεις από μικρός, για να κολλήσεις ένσημα, να πάρεις κάποια στιγμή σύνταξη. Σύνταξη την οποία... Πίστευε ο πατέρας μου ότι θα μείνει αναλύωτη. Δεν ήξερε για ο καημένος, δεν φταίει. Και μου έλεγε Ραπτόπουλε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ακόμα το θυμάμαι και του τα λέω κάθε φορά που το βλέπω, ότι μου έλεγες ότι θα πάρει, έχεις 12.500, 13.000 ένσημα, βαρέα κιόλας, σιδεράς ο πατέρας, και θα παίρνει 1.500 σύνταξη, έτσι νόμιζε, έτσι. Πάμε στο άλλο το παραμύθι τώρα. Το άλλο το παραμύθι ήταν πάνε αγόρι μου να σχολείο, να μάθεις γράμματα, να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος, να γίνεις δάσκαλος. Οι περισσότεροι από αυτούς πλέον κοροϊδεύουν τον κόσμο, έτσι. Για πες. Και τι καταλάβαμε, ναι. Και τι καταλάβαμε, ναι. Είμαστε όλη μέρα πάνω σε ένα μηχανάκι και δουλεύουμε για να ταΐσουμε την οικογένειά μας. Σύνταξη δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ από αυτό το απεχθές κράτος. Απεχθές, ναι. Απεχθές. Προς τους νέους, απέναντι στους νέους, έτσι. Εχθρικό. Γιατί, φίλε, εχθρικό, γιατί μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο, βλέπουμε την ανομία που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, και αυτό μας βγάζει έξω από τα ρούχα μας. Και μακάρι, πιστεύω, μακάρι η νέα γενιά να πάρει περισσότερο δύναμη και κάποια στιγμή να γυρίσουμε και να αλλάξουμε μεριά, κοινώς θα το πω, γιατί ήμασταν τόσα χρόνια, είμαστε σκυμμένοι και έχει πονέσει λίγο η όπισθεν. Πρέπει να γυρίσουμε μεριά λίγο, να δουλέψουμε και τον μπροστά, και την πρώτη και την τρίτη και την τετάρτη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέω. Εθνικό φρόνημα υπάρχει. Όχι, φίλε, όχι. Όχι. ΠΑΟΚ μόνο είναι εθνικό φρόνημα. Δεν υπάρχει εθνικό φρόνημα. Κοίταξε να δεις, παιδιά, να μην μπερδεύουμε καμιά φορά τον κράτο. Ας τον άνθρωπο να πει ΠΑΟΚ λέει το εθνικό μου φρόνημα, τίποτα άλλο. Δικαίωμά του είναι να λέει, αλλά καμιά φορά να μην μπερδεύουμε το κράτος με την πατρίδα, έτσι. Για να έπεισε η γραμμή. Δεν αυτό το ένα με το άλλο. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Και η νέα γενιά θα πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο και στα πολιτικά πράγματα. Κάτσε να δούμε τι λένε. Γιατί τα έχουν παρατήσει. Έλα, φίλε. Το θέμα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι. Γεια σου. Είμαι 24 χρονών. 24. 24 είμαι. Ναι. Κοίτα, Κωστή, Βασίλη και Νίκο, εγώ με μεγάλωσαν οι γονείς μου μάλλον με κάποιες αξίες. Να αγαπάω τη χώρα μου, την πατρίδα μου μάλλον. Αλλά γενικά τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, επειδή λόγω της όλης κατάστασης, πιστεύω ότι πολλοίς κόσμος έχει απογοητευτεί. Και... Πώς νιώθεις εσύ για όλα αυτά? Εγώ για όλα αυτά νιώθω αγανακτισμένος, γιατί βλέπω τους γονείς μου να έχουν φτάσει σε ένα σημείο να βγαίνουν, τι να σου πω τώρα, στο όριο να ζούνε. Να ζούνε στο όριο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθείς πολύ με την πατρίδα και με τα κοινά. Δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει κουράγιο θα έλεγα. Ποια πατρίδα, αφού είναι αντίπαλος η πατρίδα. Το κράτος. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο, το κράτος. Πατρίδα, κράτος, βάλτο στην ίδια μοίρα, αντίπαλος εχθρός είναι. Κοίτα, σου λέω... Η πατρίδα είμαι εγώ.
Η πατρίδα είναι αντίπαλος. Απέναντι στην αντίπαλη αιστεία βομβαρδίζει. Η πατρίδα σου, η πατρίδα σου. Δεν έχει κράτος μάτος, το ίδιο είναι. Άστε το παραμύθι τώρα. Εθνικόφρονες. Το κράτος άλλο, η πατρίδα άλλη. Περίμενε λίγο, μην δεν θα κερδίσεις εντυπώσεις. Δεν ξέρω να κερδίσεις εντυπώσεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Το 1821 υπήρχαν κάποιοι 25άριδες, ναι, οι οποίοι αρπάξανε τα ντουφέκια και τα καραούλια. Και μετά και αρπάξαν τα λεφτά, τα έγιναν 35. Περίμενε ρε, περίμενε. Και σκοτώνανε αυτούς με τους οποίους πολεμούσαν μαζί. Μην βιάζεσαι. Τέτοιοι 25άριδες. Οι υπόλοιποι Έλληνες που ήταν βολεμένοι, ναι, οι μεγάλοι σε ηλικία 60-65 χρονών, έλεγε καθίστε εκεί που κάθεστε. Και τον Παπαδαριό το έλεγε αυτό. Πώς? Και τον Παπαδαριό το έλεγε αυτό. Το Παπαδαριό. Βολεμένο ήταν. Άλλο, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Α, μεγάλη ιστορία. Βολεμένο ήταν. Το Πατριαρχείο, ναι, ήταν πάντα στην καρδιά της Τουρκοκρατίας. Mm. Εντάξει, και κρατάζει λίγο πιο ουδέτερη. Για να πει κάτι. Πιστεύω όμως. Αυτοί ήταν που πήραν και αυτοί τα καρδιοφύλια. Πιστεύω όμως ότι η σημερινή νεολαία, θα έλεγα ότι είτε καλός, μάλλον κακός εγώ πιστεύω, δεν ασχολείται πολύ με τα πατριωτικά. Με την 25 Μαρτίου δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Αυτός όμως είναι ο τρόπος για να μπορέσουν να εμπνευστούν τα νέα παιδιά. Θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν. Αν θέλουμε δηλαδή η νεολαία μας κάποια φάση να κάνει μια επανάσταση, θα πρέπει να εμπνευστεί από κάπου. Ας είναι οτιδήποτε αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση με το πέρασμα των χρόνων, όλα αυτά με τα πατριωτικά και όλα αυτά θα αρχίσουν να ξεχνιούνται. Και ίσως όλο αυτό να είναι και ένα μέρος του σχεδίου. Δεν αποκλείεται. Ποια πατριωτικά ρε! Εδώ ο Ζέγκα αύριο θα παίξει ως Έλληνας, θα πούμε. Σαν άλλο κι αυτό. Ποια πατριωτικά να πούμε. Ο Αντεκακούμπο τον κάνατε Έλληνα από την Αφρική, τώρα μας τρελάνετε τώρα. Ποια πατριωτικά. Έχετε μπασταρδέψει τα σύνορα να πούμε. Παντρεύεται ο άσπρος με τη μαύρη, ο κίτρινος με τον μπλε. Μπέρδεμα μεγάλο τώρα. Όποιος θέλει γίνεται ομογενής. Παγκοσμιοποίηση. Αυτό δεν παίζει ρόλο να πούμε. Δεν παίζει ρόλο. Παίζει, όλα παίζουν. Ο άλλος μπαίνει μέσα σε ένα αμάξι, τι λέει. Λέω γενικά, ναι, με αυτή την παγκοσμιοποίηση έχει χαθεί το στοιχείο της ανεξαρτησίας, ας πούμε, των κρατών. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μιλάει η Αμερική, τελείωσε. Μίλησε ο Ρώσος έτσι. Οι μεγάλοι δηλαδή αποφασίζουν, τώρα η Ελλάδα μας κάνει τρόικα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον το στοιχείο στις περισσότερες χώρες της ανεξαρτησίας με την πραγματική της έννοια. Η τελευταία χώρα που έχει κρατήσει σε ένα επίπεδο το θεσμό της οικογένειας και το θεσμό της οικογένειας είναι η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα ρε! Το 80% έχουν χωρίσει. Ξαναπαντρευτήκανε οι μαμάδες ούρμα τους γκόμενους και τα παιδιά. Στρελαθεί ρε! Άμα δεις τι γίνεται στο εξωτερικό. Ποιο εξωτερικό ρε! Άμα δεις πλάκα. Τι πλάκα να πάθω. Αυτό χτυπάνε λοιπόν την οικογένεια, την ελληνική. Ποια οικογένεια ρε! Εδώ οι 45 ζουν με τις μάνες. Αυτό χτυπάνε. Τροφακές και πληρώνουνε. Τρελάθηκες ρε. Έχεις χαζέψει. Ποια οικογένεια έχει κρατηθεί. Έχεις τρελαθεί. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Αλλά αν θες να είσαι υγιής σαν άνθρωπος, ναι, πρέπει να κρατήσεις κοντά την οικογένειά σου για να επιβιώσεις. Ποια οικογένεια 60% διαζύγια έχει. Τι οικογένεια. Όχι μόνο αυτό. Πόσοι. Παιδιά, από τη στιγμή που ο άντρας δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Είναι πρόβλημα. Από τη στιγμή που βγαίνει γυναίκα και γίνεται άντρας, θα την πηδήξει στο αφεντικό, θα την χαϊδέψει στο δεύτερο αφεντικό, θα γίνει άντρας. Τελείωσε. Σκεφτείτε και πόσα παιδιά. Κατάλαβε. Κωστή, σκέψου και πόσα παιδιά στην ηλικία μου φεύγουν στο εξωτερικό, έτσι. Αυτή η πατρίδα που διώχνουν τα παιδιά της που λέμε. Πώς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Ξέρεις πόσοι φύγανε στο εξωτερικό. Πάρα πολύ. Έχω το κομμάτι μου που έφυγε στο εξωτερικό. Και δεν είναι μόνο εργάτες. Να είναι στα φασφουντάδικα. Είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι επιστήμονες, είναι καλλιτέχνες. Άνθρωποι σαν και εσένα ή σαν και εμένα, οι οποίοι είμαστε μέσα στο εμπόριο. Γιατί όλοι σε ένα εμπόριο, σε μια δουλειά δηλαδή. Πέρα από το ανάθεμα που θα πρέπει να ρίχνουμε, γιατί το να ρίξει ανάθεμα είναι το εύκολο. Ανάθεμα λοιπόν σε όλα. Στη θρησκεία, στην οικογένεια. Αυτό το κάνει ο νεαρός. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς θα πρέπει με πιο καθαρό μυαλό να βλέπουμε και κάποια θετικά πράγματα. Να στηρίζουμε κάποιες καταστάσεις. Και εσύ που είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μέσα στην πιάτσα από μωρό παιδί και έχεις κάνει πεζοδρόμιο και έχεις μεγαλώσει το πεζοδρόμιο και έχεις δει τη ζωή και από μέσα και από έξω. Θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τα συμβουλέψεις σε κάποια φάση.
να σε ακούσω μια φορά σε μια εκπομπή σου να πεις και κάποια θετικά πράγματα, δηλαδή να τον πιάσεις τον 25άρι και να του δώσεις μια ιδέα, οτιδήποτε και να είναι αυτή. Το να ρίχνεις το ανάθεμα δεν κάνεις καλό. Εγώ δεν έχω ανάθεμα. Μα δεν λες και κάτι για να βοηθήσεις μια κατάσταση. Να πεις μια προσωπική σου άποψη. Δηλαδή να δεις κάτι θετικό. Να δεις αυτόν τον 25άρι που μας μιλάει σήμερα σαν τον γιο σου, για το μη σε λάθο παλικάρι μου. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό. Να δώσουμε μια θετική άβρα στον κόσμο. Δεν υπάρχει θετική άβρα. Δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα νεοτροπίας και παιδείας. Εγώ αυτό πιστεύω. Έγινε φίλε, πάμε να πάρουμε τον επόμενο. Έλα φίλε, πάμε να πάρουμε τον επόμενο. Χώρα της Ελλάδος, ναι. Είμαστε στην πλουσιότερη χώρα της Ελλάδος που... Η οποία παίρνει λεφτά για να μην παράγει τίποτα. Με τον ήλιο μας και με το... Με ναι, φάει τον ήλιο μας. Και με τα πάντα μας και είμαστε φτωχοί. Φάει τον ήλιο. Θέλεις τώρα να με πεις εμένα ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να μου πούνε ότι εγώ είμαι φτωχός. Όχι ρε φίλε, δεν είμαι φτωχός. Δεν είμαι φτωχός. Δεν α, είσαι και ονειροπαρμένος εσύ από πάνω. Να σου πω κάτι εγώ, να σου πω κάτι. Κάτσε να πάρουμε, κάτσε να πάρουμε τον επόμενο φίλο, μην τους καθυστερούμε. Το 1928 στα Γιαννιτσά ήρθαν οι παππούδες μου από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι ήταν ξυπόλοιτοι. Ήρθανε στο βάλτο των Γιαννιτσών, τους φάγανε τα κουνούδια, πάθανε λωνοσία και αυτοί οι άνθρωποι από το μηδέν χτίσανε. Α, το κλάμα να πάμε στον κόσμο, ρε. Αφού μπορούσαν αυτοί, γιατί να μην μπορώ και εγώ. Α, το κλάμα ρε τώρα, τι να μπορέσει εσύ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Σοκράτης λέγομαι, 25. Γεια σου, Σοκράτη. Γεια σου, Σοκράτη. Να σας πω μια άποψη για το πώς να αντιληφθείτε την πατρίδα αλλιώς και να μην το ρίχνουμε στο ποιοι είναι πατριώτες, στο ποιοι δεν είναι πατριώτες, στο αν τελείωσε η πατρίδα, στο αν υπάρχει 25 Μαρτίου 1940 ή δεν ξέρω εγώ τι. Για βάλε μας στο πλεύμα σου. Ναι. Μόνο αν το σκεφτείς λογικά μπορείς να αντιληφθείς την πατρίδα και να υπερασπιστείς την πατρίδα. Μόνο αν σκεφτείς ότι η πατρίδα είναι ο τόπος έκφρασης των συμφερόντων. Οι υπόλοιποι λοιπόν, λαοί που καταφέρνουν και πηγαίνουν μπροστά και τα υπόλοιπα κράτη που καταφέρνουν και πηγαίνουν μπροστά την προάγουν τους κοινωνίες, τους λαούς τους, βγάζουν περισσότερα λεφτά από εμάς, έχουν πιο ισχυρές χώρες από εμάς, είναι γιατί βλέπουν τις πατρίδες τους σαν το χώρο έκφρασης των συμφερόντων τους και τον υπερασπίζονται για αυτό το λόγο. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει, επειδή δεν χρησιμοποιούμε τη λογική και χρησιμοποιούμε μόνο κραυγές και συνθήματα, κοντρίζουμε είτε στην πατρίδα του Καπηλία, είτε στο καθόλου πατρίδα, είτε στο δεν μας αρέσει πατρίδα όλα διεθνικά, ή το ρίχνουμε απ' την άλλη στους λεγόμενους αυτούς που σημαίες, φασαρίες, στρατός το ένα το άλλο, δεν έχουμε καταλάβει το απλό. Ότι η πατρίδα είναι ο τόπος έκφρασης των συμφερόντων μας. Όπως το σπίτι μας θέλουμε να το υπερασπιστούμε, έτσι πρέπει να υπερασπιζόμαστε και την πατρίδα μας. Αν η πατρίδα μας πάει κόντρα στο σπίτι μας, τι κάνουμε? Η πατρίδα μας δεν πάει κόντρα στο σπίτι. Και πώς δεν πάει. Η κατάσταση που έχουμε φτιάξει όλοι μας πάει κόντρα στους εαυτούς μας. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει ούτε κλάψα ούτε μιζέρια. Γιατί αυτός ο τώρα ο κατσατζηδισμός που επικρατεί, τι γίνεται τώρα με αυτό? Ναι, αυτός ο κατσατζηδισμός. Αυτό το κλάμα τώρα και η έξαρση του κατσατζηδισμού, τι γίνεται τώρα? Ναι, Ραπτόπουλε, αυτόν τον κατσατζηδισμό και πριν δεν τον είχαμε, και όταν είχαμε λεφτά πάλι κατσατζηδισμό. Όχι, βίλε. Δεκαετία 80 είχε εξαφανιστεί ο κατσατζηδης. Πάλι τον ένα πουλόβερ να πούμε ήταν ατιμέλητος και είχαν πάει τότε οι άλλοι τραγουδιστές μπροστά. Μήνος Μάζας και ο ποιος Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης εμφανίστηκε με την κρίση να πούμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι πάλι... Μάνα μου χάλασε τον Τραμπ. Και έτσι τα βλέπαμε τα πράγματα. Ποτέ δεν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τις πράξεις μας. Για το τι ψηφίζουμε, για το τι κάνουμε, για το οτιδήποτε. Κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για τις πράξεις του. Όλοι λένε είναι προδότες οι πολιτικοί. Ακριβώς. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το άλλο? Ότι το έχουμε αναγάγει αυτό στη μέγιστη λογική, ότι στη λογική της επιβίωσης του καθενός που λέμε ο καθένας, όπως το λες εσύ κοινικά. Και το πιστεύω αυτό. Δεν μου λες ρε φίλε, ο συνάδελφος στη δουλειά είναι πατρίδα σου. Βέβαια. Γιατί το ρουφιανεύεις? Δεν το θέτω έτσι. Άσε ρε τώρα. Ο εργοδότης σου που έχει μια εταιρεία, γιατί τον κλέβεις? Δεν είναι πατρίδα σου αυτός? Γιατί να τον κλέψεις, Κύριε 20? Στη συναλλαγή σου. Εγώ θα σου πω το εξής. Ο Έλληνας για μένα τελείωσε από τη στιγμή που στη συναλλαγή του δεν έχει μπέσα. Ακούσε με να τη σου λέω. Εσύ και από τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Για μένα ο Έλληνας τελείωσε όταν στη συναλλαγή του βγήκε κοπρόσκυλο, κοπρίτης. Ναι, άκουσε με λίγο. Αυτό που τι θα πει. Ξέρεις τι σημαίνει συναλλαγή? Χωρίς χαρτιά, χωρίς ιστορίες, χωρίς τίποτα, να έχουμε στο λόγο μας την πέσα την αντρική. Κοίταξε, αυτό έχει τελειώσει γενικώς. Έτσι. Η κριτική λέει παλικάρια και αυτά. Τρίχες! Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Κάτσε ρε Γιάννη, άσε να κάνουμε τώρα.
Αυτό που λες είναι μια κοινωνική έκφανση, έτσι. Ναι. Ότι μπορεί ο ένας να ρουφιανέψει τον άλλον, ότι μπορεί ο άλλος να κάνει το οτιδήποτε για να πιάσει μια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πού είναι η πατρίδα εδώ. Όπως το λες. Αυτό δεν θα πει ότι το βάζουμε κατευθείαν στην πατρίδα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το θέμα, όταν μιλήσει για πατρίδα, έχει δίκιο ο μικρός αυτό που λέει. Όταν μιλήσει για πατρίδα ή για κράτος ή για πολιτικούς, μιλάμε για κάποιες γενικότερες καταστάσεις που δεν αποκλείουν αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα που λες. Το ότι παραδείγματος χάρη μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλό θεσμό για να μην κλέβουν, δεν θα πει ότι δεν θα υπάρξει κανένας που θα κλέβει. Δεν μου λες. Δεν υπάρχει, δεν ναι. υπάρχει απόλυτο φαινόμενο. Δεν μου λέτε και οι δυο. Αν βλέπατε τους προγόνους σας στις 25 Μαρτίου, θα τους λέγατε ότι ήταν κορόιδα. Όχι, δεν θα τους το λέω. Εσύ, Γιάννη, έτσι, ήταν έτσι ήταν εποχές, έτσι έδωσε. Να πω έναν άνθρωπο ο οποίος ας πούμε είναι... Άμα ξέραν τι θα είπα καλωθήσε, θα πηγαίναν στη μάχη λες. Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ λέω θα την κάνανε Γιάννης Πουλόπουλος. Άκουσε με λίγο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Για πάμε να στον επόμενο φίλο όμως. Περίμενε, ναι. Θα σου απαντήσω εγώ κάτι άλλο. Απάντησε εσύ και πάμε. Εάν από σένα και από μένα και από άλλους 50.000 Έλληνες ναι. εξαρτιότανε να σκοτωθούμε εμείς και να ελευθερωθεί η πατρίδα και τα παιδιά μας από αυτό το ζυγό που έχουμε, θα σκοτωνόσουνα. Για την κόρη μου, ναι. Για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για την κόρη σου. Δεν με νοιάζουν τα όλα τα παιδιά. Αυτά λοιπόν... λοιπόν κατάλαβες ποια είναι η ιστορία. Δεν με νοιάζουν τα όλα τα παιδιά. Με νοιάζει το δικό ναι, μου. Εσύ σκέφτηκες το παιδί σου, εγώ σκέφτηκα το με παιδί με νοιάζει το δικό μου, ρε φίλε. Ναι. Okay. Έτσι σκέφτηκαν και αυτοί λοιπόν και πήραν τα καρδιοφιλία τότε. Για το μέλλον των παιδιών τους. Για το βιασμό των γυναικών τους. Για το σφάξιμο των αγοριών. Και μόλις πήραν την πατρίδα και την κάνανε ΕΠΕ, σκοτωθήκανε ποιος θα πάρει την εξουσία. Αυτό ότι, είναι. Και μετά σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σαν Έλληνες είχαμε διχόνοια, πάντα έχουμε. Ω, η Λαμογιά. Είχε πει ο Ιμπραήμ, είχε πάρει τη μισή χώρα και παραπάνω και ακόμα είχαμε εμφύλιο. Όταν μπήκε ο Ιμπραήμ το 24-25 πότε ήταν και πήρε τη μισή Πελοπόννησο, κατέσφαξε και πήρε τη μισή Πελοπόννησο τότε και πήγε να καταλάβει όλη την Ελλάδα, ακόμα τρώγονταν οι δικοί μας. Ακόμα σκοτώνονταν με τον εμφύλιο. Συμφωνώ απολύτως. Η διχόνοια πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Και αυτό θα δείτε ακόμα και στα αθλητικά, όταν υπάρχει ομοψηφία, οι Έλληνες πάντα βγαίνουν κερδισμένοι. Σε οτιδήποτε και να είναι αυτό. Αν υπάρχει ενότητα και αν υπάρχει θετική άβρα, ο Έλληνας δεν σταματιέται. Άσε ρε, ποιος Έλληνας τώρα σταματιέται τώρα. Άσε καημένα τώρα. Λέει για άλλο πώς Νίκο. Έκανες, λοιπόν, πώς κάτι... έκανες τα μεγάλα... Πώς έκανες τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πώς τα κέρδισες. Ποια είναι τα μεγάλα δηλαδή, αθλητικά γεγονότα. Θα σου πω ένα αθλητικό. Πήραμε ας πούμε το Euro, έτσι. Με μπετόνα με άμυνα, με αντιποδόσφαιρο και με καταστροφή ωραία, του ποδοσφαίρου, δολοφονία του ποδοσφαίρου, γιατί έτσι μπορούσαμε. Και με 11.000 Έλληνες οι οποίοι δίναν τη θετική τους άβρα στα παιδιά. Με 11.000 Έλληνες που κάναν μια γκλαμουριάρικη εκπομπή, πώς λένε, μια γκλαμουριάρικη εκδρομή, γιατί υπήρχε φράγκο. Και δεν, να λένε ότι πήγα και εγώ στο Euro. Δεν υπήρχε τότε ούτε Ολυμπιακός, ούτε Χαριστέας Αργιανός, ούτε κανένας. Τότε πανηγυρίζαμε όλοι, για όλους. Ήμασταν ενωμένοι από τις λίγες φορές, αλλά ήμασταν ενωμένοι. Ήμασταν ενωμένοι και το πήραμε γιατί δεν υπήρχε κανένας παίκτης του Ολυμπιακού μέσα. Γι' αυτό το πήραμε. Δεν έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία μεγάλη. Υπήρχε μια ομοψυχία και όλες τις μεγάλες νίκες. Λοιπόν, θες να μάθεις λίγο για τον Κουκ, αυτόν ο οποίος τη Δευτέρα θα εγχειριστεί. Εγώ θέλω να πω ότι. Άκου λίγο για να αφήσουμε τώρα τις πατρίδες και τις λαμογές τώρα και τις offshore εταιρείες. Ναι. Στον τελικό του μπάσκετ λέει το site, πώς λέει, zizanio.gr. Τον έχει φωτογραφία και λέει. Ερευνήσαμε και μάθαμε για τον οπαδό Κουκ. Ο Κουκ, φανατικός με τον Άρη, είναι μια φιγούρα που όλοι οι Αργιανοί γνωρίζουν. Είναι αυτός που δεν χάνουν αγώνα του Άρη. Μάθαμε ότι ακολουθεί τον Άρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο χαρακτήρας του ιδιόρυθμος. Αψής. Το ντύσιμό του επίσης. Σύμφωνα με όσα μπορέσαμε να μάθουμε για τον Κουκ, μας είπαν ότι θυμίζει Άγγλο παδό. Όντως, η μάπα του θυμίζει Άγγλο. Λεβέντης, ψηλός, γεροδεμένος, με μακρύ μαλλί και... Ποδοσφαιρόφιλος, λοιπόν, με κουλτούρα. Κουλτούρα. Λοιπόν. Γνήσιος ροκάς, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη ζωή. Οι περισσότεροι αθλητές του Άρη τον γνωρίζουν από κοντά, όχι μόνο αυτοί που είναι ενεργοί, αλλά και οι παλιοί. Είναι από τους οπαδούς που δεν μασάει τίποτα. Μπορεί να πάει με το κασκόλ του Άρη και στα κίτρινα αντιμένος. Μέσα σε πυρήνα φανατικών οπαδών του ΠΑΟ και τρώγοντας πασετέμπο σαν να μην τρέχει τίποτα. Κάτι παρόμοιο έκανε και στο τελικό του μπάσκετ που εισχώρησε στον πυρήνα των οπαδών του Παναθηναϊκού σαν να μην τρέχει τίποτα.
Λοιπόν, αυτός τι έκανε. Λουκ δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, αυτός τι έκανε τώρα. Χτυπήθηκε ένας αντίπαλος οπαδός του, του Παναθηναϊκού, σκληροπυρηνικός κι αυτός, ο Ντόκεν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Το ξέρεις τον Ντόκεν. Λοιπόν, αυτός λοιπόν μπήκε μέσα και αγκαλιάστηκε με τον Ντόκεν και όλο το γήπεδο χειροκροτούσε τους δύο οπαδούς, τους μεσήλικες. Αυτός το Χαριλάου έγινε αυτό. Μαζεύει ο Σούπερ 3 ό,τι μπορεί μπάσκετ, για, την, για την εγχείρηση που θα κάνει τη Δευτέρα. Ήταν δηλαδή γερός τέλεχος ο παδικός. Είναι ελεύθερο αυτό το παιδί, είναι παντρεμένο. Είναι σήμερα πήγα εγώ να μάθω, είναι ελεύθερος. Και όταν ρώτησα εκεί κάτι οπαδούς, λέω, καλά ρε παιδιά τη Δευτέρα, λέω, εκεί ποιος θα πάει να πούμε στην, πώς τη λένε, στην εγχείρηση ποιοι θα είναι, η οικογένειά του, λέω, ποιοι είναι και τα λοιπά, και λέει, εμείς είμαστε η οικογένειά του, θα πάνε αυτοί. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Γι' αυτό θα μαζέψουν λεφτά αύριο αυτοί. Στο... Εγώ εύχομαι το παιδί να είναι καλά, ο γιατρός ο οποίος θα το χειρουργήσει, να τον βοηθήσει ο Θεός να έχει καθαρό μυαλό, να γίνει σωστά η δουλειά, να μπορέσει να το ξεπεράσει, να έχει μετά μία ανάρρωση σωστή, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω ότι μέσα σε αυτή τη δυστυχία που υπάρχει υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε ανθρώπους γενικά. Αυτό είναι πολύ καλό. Και αυτό δηλώνει, φίλε Κωστή, ότι ακόμα κοιτάμε τον συνάνθρωπό μας, έτσι, κοιτάμε είτε είναι αντίπαλος, είτε είναι κίτρινος, είτε είναι κόκκινος, σημαίνει ότι ο Έλληνας ακόμα έχει φιλότιμο και από τη στιγμή που υπάρχει φιλότιμο δεν έχει χαθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω να πω. Κλείσε, θέλω να με πας σε κάποιο ρεπό να φάω πέστροφες. Πέστροφα να φας εσύ. Ναι. Και πότε θα χωνέψεις. Ε? Εδώ την άλλη φορά έφαγες φαγκρί στην Ουρανούπολη και βογκούσες, να πούμε, σαν την Καμήλα τρεις μέρες. Ναι. Αφού δεν είσαι για ψάρι. Δεν είμαι για ψάρι. Επειδή... είσαι για κανένα λουκάνικο, ναι, για κανένα παστουρμά, ναι, για κανένα μπριζόλα black hangus, να πούμε, και τέτοια. Κανόνισε, καλά. Κανόνισε τώρα που θα ηρεμήσουν τα πράγματα λίγο με τις εκπομπές και με τα μάτια και όλα αυτά, και όταν η χωλή σου θα ξεκαθαρίσει 100% να με πας εκεί πέρα σε κανένα αριάκι, σε κανένα αυτό. Σε κανένα αριάκι. Να σε, εγώ θα σε πάω. Με το ριάκι τι θα γίνει δεν ξέρω. Γιατί τι πιστεύεις? Θα τσακωθώ με το ριάκι. Κοίταξε να δεις. Εγώ χαίρομαι το γεγονός ότι όταν εμείς κάνουμε παρέα και βγαίνουμε έξω, δηλαδή γίνεται το έλα να δεις. Σηκώνουμε νοσοκομείο στον αέρα, καφετέρια στον αέρα. Περνάμε ωραία, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γίνεται, ναι, γενικά ένας παζουρλισμός. Γίνονται ευτράπελα πολλά, ναι. Γίνονται ευτράπελα, γίνεται, ξέρω εγώ, μαζεύεται κόσμος και τα λοιπά. Χαμός στο ίσιωμα, γνωριμίες καινούργιες και τα λοιπά. Έχουμε το τέτοιο. Απλώς καμιά φορά, επειδή είχα πρόσβλητος χαρακτήρας εσύ, λίγο, εκεί λίγο σε φοβάμαι, αλλά εντάξει, καλά τα πάμε. Και μετά αυτό που φοβάμαι σε σένα είναι ότι δεν τα πας με την πολύ ησυχία καλά, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή θα αρχίσεις να γκρινιάζεις με τα πλατάνια και με τις ησυχίες, θα ακούσεις κανένα ειδόνι να πούμε, θα λες ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια χαζά. Με τα θα δεις κανένα βοσκό, θα το βγάλεις σε τέλη. Θα δεις κανένα βοσκό εκεί να λιάζεται κάτω από κανένα πλατάνι, θα μπεις τεμπέλαρος αυτός, ξέρω εγώ, πόσα ένσημα έχει και κάτι τέτοια. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Καλή ξεκούραση να έχεις. Πότε πας στη δουλειά, στο τόψι, πότε πας? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρώτη του μηνός, φυσιολογικά την άλλη εβδομάδα πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί ναι, και πολύ κάθισες, φίλε. Δεν είμαι σε θέση να οδηγήσω ακόμα. Ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι καλύτερα θα κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Αποθήκη στην αρχή και μετά. Οκ, okay, boy. Εντάξει. Okay, λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε Έλληνα μου. Και ευχαριστώ να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, βράδυ. Συνήθως τις Παρασκευές ερχόταν ο Νίκος. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Δεν θα έχουμε τον Νίκο, άρα μπορούμε να έχουμε δίλεπτα, τρίλεπτα, τρισήμισά λεπτά, τετράλεπτα σε κάθε ακροατή. Το 2-31-0 είναι ελεύθερες όλες οι γραμμές. 90-90-90. Λοιπόν, πες εσύ για το σκηνικό τώρα με τον Κουκ. Από τις 9 το πρωί, ναι, βέβαια. Από τις 9 το πρωί έξω από το γήπεδο Χαριλάου θα έχει ψησίματα, ιστορίες εκεί πέρα. Σήμερα, δηλαδή ψησίματα μπριζόλες θα έχει. Δεν θα έχει, δηλαδή κρεατικό θα έχει. Ναι. Και μετά τις 9 το βράδυ θα έχει πάλι έτσι σαν μια συγκέντρωση, έτσι ένα χορό στο καφέ κάτω από το γήπεδο στη Θύρα 2. Θα πας. Κανονικότατα. Έχεις πάει ποτέ? Έχεις χτυπηθεί εκεί πέρα? Ουισκάκι, έχεις πιει αυτό? Ωραία, ωραία. Είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον εκεί. Ναι.
Οι δύο παλιά δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, ξέρεις. Ήταν αλλιώς. Εγώ την πρόλαβα και τη δω και χωρίς τα μαγαζιά και πριν γίνουν και τα μαγαζιά. Για πάμε, ανοίγουμε γραμμές. Πάμε λοιπόν 25 Μαρτίου το εθνικό φρόνημα. Πώς νιώθουν οι 20άριδες, 25άριδες κτλ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κλείσει το ράδιο αν έχει την καλοσύνη. Καλημέρα. Ναι, ναι. Απλά μια ερώτηση θέλω να κάνω. Επειδή τώρα άνοιξε το ράδιο. Αριανός είμαι. Ναι. Είμαι 43 χρονών. Τον Νίκο τον έχω ζήσει από τότε που θυμάμαι τη ζωή. Γιατί από μωρό είμαι στο Χαριλάο. Θυμάμαι την Τίλη, Γελαστό, Κουκ, Πάτρα. Ο Κουκ τώρα είναι 55άρης. Ο Κουκ είναι 53, πόσο είναι. Ή το 64 ή το 65 γεννήθηκε. Κάπου εκεί. Έπαιζε, και, έπαιζε και τέρμαξες. Ναι, αφού ήταν το σωματότυπό του, ναι. Έπαιζε δηλαδή τέρμα, από τον Μπέκα σίγουρα καλύτερος θα ήταν. Δεν υπάρχει έπαιζε περίπτωση. Τέρμα, έπαιζε τέρμα και ήταν το μοναδικό τέρμα που κάμιζε και στην εστία. Ναι, ήταν λίγο. Ήταν λίγο με την υγιεινή ζωή, δεν είχε καλή σχέση. Βασικά θέλω, απλά θέλω να ρωτήσω. Επειδή κάτι τώρα πρόλαβα, υπόθηκε για λεφτά και είδα και στο Facebook, ας πούμε. Πέρα από τον τραπεζικό λογαριασμό που αύριο είναι Σάββατο και δεν θα είναι. Λοιπόν, άκου εδώ. Θες να ακούσεις Ραπτόπουλο. Μπορούμε να δώσουμε λεφτά στον σχεδιασμό. Θες να ακούσεις Ραπτόπουλο τώρα, θες να ακούσεις εμένα. Αν θες συμβουλή. Εγώ έρανο σε τράπεζα λεφτά δεν βάζω. Έρανο. Αποσύρω τη λέξη. Βοήθεια. Ναι. Δεν βάζω λεφτά. Και σου λέω το λόγο. Το είπα και στους Αριανούς. Για ποιο λόγο. Κάποιος όμως πρακτικά μπορεί να είναι εξ αποστάσεως. Άλλο αυτό. Αυτό για τέτοια ναι, περίπτωση. Άκου εμένα. Κάποτε, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, μου έχει μείνει χαραγμένο. Δεν θα πω την τράπεζα, μην κάνω δυσφήμιση και δεν θέλω να κάνω. Μαζεύτηκε ένας λογαριασμός για ένα κοριτσάκι. Πιτσιρίκι, πολύ πιτσιρίκι. Θυμάμαι το συμβάν, το θυμάμαι, ναι. Και μαζεύτηκε. Και τα λεφτά. Αγοράκι από τη Μυτιλήνη. Για ένα παιδί, μπράβο, για ένα παιδί. Μπράβο, Γιάννης, ναι. Και δεν αφήναν τα λεφτά να πάρουν. Δεν αφήναν τα λεφτά. Ο χρόνος ήταν να πούμε. Πίεζε ο χρόνος και έφυγε το παιδάκι. Από τότε υποσχέθηκα όποτε στη ζωή μου βρω να μπορώ να βοηθήσω σε κατάσταση που έχει να κάνει με λεφτά που είναι να μαζευτούν. Έχουμε κάνει παλαιότερα σε καφετέρια, σε μπαρ, σε οτιδήποτε θες, σε ξενοδοχείο να μαζέψουμε λεφτά. Όχι στην τράπεζα. Θα τα πάρουν, θα το πούν τι είναι αυτό. Έχει τώρα και τα capital control που είναι ακόμα χειρότερα. Κάνα τηλέφωνο εσύ στο 326-041, ρώτα και θα σου πούνε τι είναι το καλύτερο οι φίλοι του Άρη. Πώς? Θα πάω και το σύνδεσμο μα είναι το πρωί. Ή πάνε από το καλύτερο αυτό. Το καλύτερο εκεί πάνε αυτό. Στο πάρτι καλύτερα. Πάνε μην μπλέκεις με τις τράπεζες τώρα. Μέχρι να γίνει η εγχείρηση, μπα σε μπλοκάρει κανένα λογαριασμό και να έχει μπλεξίματα. Κατάλαβες. Ούτως ή άλλως είναι Σαββατοκύριακο, δεν μπορείς να βάλεις. Είναι αργία, δεν μπορείς να μας φτάσει σε λογαριασμό. Με internet banking μόνο. Με internet banking. Εγώ φίλε από τότε που έγινε αυτό με το παιδάκι, συχάθηκα τον εαυτό μου που δεν ξεσηκώθηκε κανένας να γίνει καμιά επανάσταση. Λοιπόν, ξανά σε τράπεζα δεν έβαλα λογαριασμό. Δεύτερον, στην εκκλησία δεν ξαναπήγα με το δάκρυσμα της εικόνας και στο στρατό δεν το γούσταρα με τα τύμπανα του πολέμου στον Εύρο. Έχω κάποια βιώματα και το σταματώ εδώ. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Και χρόνια πολλά στην Αριανάρα που αύριο κλείνει τα. Έχουμε γενέθλια αύριο. Έχουμε πάση Αριανάρα, με μην τα εθνική όμως. Αριανάρα, δεν πειράζει, δεν πειράζει παντού. Το διπλό στα Τρίκαλα να πάρουμε και. Για να πάρεις το διπλό στα Τρίκαλα πρέπει. Να οργανωθείς. Ναι. Κάνα σοκολατάκι. Εγώ έτσι όπως είδα τα Τρίκαλα προχθές. Τα Τρίκαλα. Μ' αρέσανε πολύ σαν ομάδα. Και στη Χαριλάο που τους είδα στο 3-2. Το 3-2, το 2-0 έγινε 2-2, όχι 0-1-2, 1-2-2, 3-2, μ' αρέσαν πολύ μπροστά. Πίσω είχαν θέματα και έχουν θέματα πίσω. Βέβαια ο Περικλής ο Αμανατίδης διόρθωσε κάπως μεσοαμυντικά την ομάδα του. Μ' άρεσαν πολύ τα Τρίκαλα. Και να σου πω και ένα μυστικό, επειδή ο Άρης θέλει νίκη, αυτοί μπροστά έχουν ταχύτητα τους επιθετικούς και πλαϊνούς που μπορεί να σε βγουν στην πλάτη και να σου κάνουν ζημία. Και αυτό δεν το θέλεις. Επειδή πας για ένα αποτέλεσμα αυτή, αδιάφοροι είναι. Εσύ έχεις το άγχος. Δεν έχεις και την ομάδα για να τρέξει. Το θετικό είναι ότι τα Τρίκαλα τρέξανε πάρα πολύ με τη Λαμία. Είδες, και θα είναι καταπονητά. Είδα όλο το παιχνίδι. Τώρα που μιλάμε για τεχνικά θέματα, θα μπορούσε μια ομάδα που δεν έχει φυσικά να παίξει με λίμπερο. Με τρία στόπερ. Όχι, με λίμπερο. Να μαρκάρει παλιωμοδίτικο να γίνει. Λίμπερο μόνο, ναι. Για να παίξει με λίμπερο μόνο 3-5-2. Μόνο με έτσι πλέον. Με και 3-5, να είναι ο ένας από τους τρεις να είναι. Κοίταξε,
Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Με το, ταυλαρί, με το ταυλαρίδι, ναι. Σε λίγα μέτρα. Το θέμα είναι στις πλευρές ποιο θα έχουμε. Δηλαδή, με Καράμπελα και Μπούρμπο δεν παίζει 3-5-2 ούτε που να χτυπιέσαι. Αυτό που λέει ότι ο πλαϊνός, βλέπεις η Τσέλση έχει Αλόνσο Μόουζες. Πώς θα το παίξω εγώ το 3-5-2. Ο Ατρόμητος μπορεί να έχει Κυβρακίδη Κατράνη. 20 χρονών βολίδες. Εσύ έχεις τις Ντακώτες. Άμα είχα το Νέτο 5 χρόνια πριν να το παίζα. Μπράβο. Αντίστοιχα. Ή αν ο Τζουμάνης αμυντικά ήταν καλύτερος. Ο Τζουμάνης αθλητικά. Ο είναι πολύ καλός αθλητής. Είναι πολύ καλός αθλητής ο Τζουμάνης. Και μπροστά βγαίνει από πίσω. Και έχει γκολ κάνει. Άμπραβο. Πίσω είναι, δεν κόβεται με βάλε. Έχει θέμα εκεί. Λοιπόν, τα περαστικά στο Κουκάρα. Θα τον ξαναδούμε στην τρία. Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, να βοηθήσετε για να τον ξαναδείτε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Τι είναι το Κωστή. Καλώς τον κύριο Κώστα. Πέρασα, αν και λίγες ώρες, στην Κατερίνη, θαυμάσια. Το κατάλαβα. Θαυμάσια. Το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν. Τα καλώς είσαι. Θα σου πω κάτι, Κωστή. Για πες μου. Ακούω εγώ τώρα, ναι, εδώ, στις ειδήσεις. Τι άκουσες, τι. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος κόμματος. Η νεολαία, ναι. Ναι, ναι, η νεολαία. Τι έκανε η νεολαία. Όχι, βγάζει μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση έβγαλε. Απαγορεύονται οι παρελάσεις. Ορίστε. Και απαγορεύονται οι παρελάσεις και οι προσευχές στα σχολεία το πρωί. Η νεολαία το λέει. Ναι, η νεολαία. Η γερουσία του ΣΥΡΙΖΑ τι λέει. Δηλαδή, όταν η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Ναι. Γιατί είναι κυβέρνηση. Ναι. Φτάνει σε τέτοιο σημείο σύψης. Γιατί σύψης. Τα πράγματα. Στάσου. Ο λόγος που το είπαν ποιος είναι. Είναι οικονομικός. Όχι, δεν είναι οικονομικός. Είναι ιδεολογικός. Ιδεολογικός, ναι. Ναι, είναι ιδεολογικός. Μήπως είναι για πιο... μένα θα έπρεπε να είναι καθαρά οικονομικός και όχι ιδεολογικός. Γιατί δεν μου λες. Δηλαδή σαν ιδεολογία δεν είναι κάτι κακό. Αλλά αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που υπάρχουν, τα σοβαρά τα οικονομικά, πρέπει να το βλέπεις καθαρά οικονομοτεχνικά το θέμα. Να σου πω κάτι. Ναι. Η προσευχή είναι σαν το σεξ. Την κάνεις μόνος σου με παρτενέρ. Δεν είναι για να την κάνεις δημόσια. Για να δείχνεις. Δηλαδή, αυτός ο οποίος νομίζω ότι προσεύχεται και πιστεύει, μπορεί να το κάνει μόνος του. Αυτή δηλαδή, επιβολή... αυτοί... Πώς. Καλά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία. Καλά λέει για τα σχολεία. Άμα γουστάρει. Και να σου πω, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, στα σχολεία έχει Αλβανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Κούρδους, μαύρους, κίτρινους, μπλε. Αυτό τι σχέση έχει τώρα. Τι σχέση έχει. Ότι μπορεί ένα μαυράκι να πιστεύει άλλη θρησκεία. Μα δεν το απαγορεύει κανένας. Ορίστε. Δεν το απαγορεύει κανένας να πιστεύει ότι θέλει. Μπορεί ρε κουμπουλάκι μου να θέλει το μαυράκι να προσευχηθεί στο Θεό της φυλής να πούμε και να θέλει να χορεύει και για να το χορό της βροχής να πούμε. Ο άλλος που είναι ξέρω εγώ καθολικός μπορεί να θέλει να κάτσει ο κλαδόν και να αρχίσει ξέρω εγώ να προσεύχεται αλλιώς. Ο άλλος μπορεί να έρθει από την Ουγκάντα και να θέλει με ένα ζαχαροκάλαμο να φυσάει φιστίκια πάνω στο Θεό και να βρέχει να πούμε το τσόφλι. Αυτό θέλω να πω εγώ. Κατάλαβες. Δεν είναι. Ναι, μην τα ισοπεδώνεις όλα. Ναι. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Τι να ισοπεδώσω όλα. Γιατί... Στο σχολείο έχει λογιών παιδάκια. Με αυτό καμία σχέση δεν έχει. Ξέρεις τι θα έκανα εγώ. Ξέρεις τι θα έκανα εγώ. Θα έλεγα, όποιο παιδάκι θέλει να προσευχηθεί στο Θεό που πιστεύει ότι την ώρα της προσευχής. Τρεις από τη μια μεριά, τέσσερις από την άλλη, πέντε από την άλλη, εκτός αν είναι όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι κακό. Γιατί είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Άλλο σου λέω εγώ. Ναι. Άλλο σου λέω εγώ. Εσύ κάποτε έδινες βήμα στους αριστεριστές του Ανταρσία. Και πάλι θα τους δώσω. Λοιπόν. Κακός. Κακός, γιατί. Κακός. Γιατί. Διότι... Θέλω να μου πεις το γιατί και εγώ θα το δεχτώ. Αν μου πεις το γιατί. Θα σου πω το γιατί. Παρακαλώ, ναι. Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα αυτή των αντιεξουσιαστών οι οποίοι δεν δέχονται το υπάρχον κοινωνικό σύστημα. Ναι. Τους υπάρχοντες νόμους.
Γιατί... Αυτούς τους νόμους, γιατί, τον κοινοβουλευτισμό. Είναι καλή η νόμη. Συγγνώμη. Τόσο καλή που πρέπει να τους κατηγορήσουμε. Τον κοινοβουλευτισμό γενικώς, ναι, όταν δεν τον δέχεσαι, ναι, ναι, σε μια χώρα που λειτουργεί με κάποιους κανόνες, ναι, γίνεσαι περιθωριακός. Μάλιστα. Μη ζεις σε αυτήν την κοινωνία άμα δεν σ' αρέσει. Σήκω φύγε. Α, μάλιστα. Σήκω φύγε. Α. Διότι είσαι απόβλητο αυτής της κοινωνίας, η οποία λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Ναι. Με όλα τα μειονεκτήματα. Άμα είναι μόνο με μειονεκτήματα οι κανόνες, τι να κάνει και αυτός ο Φουκαράς. Με όλα τα μειονεκτήματα. Ναι. Η δικαιοσύνη για παράδειγμα. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη για παράδειγμα ευτυχώς ακόμα λειτουργεί. Θα μου πεις εσύ έχεις έναν καλό δικηγόρο, για το ίδιο παράπτωμα εγώ θα πω φυλακή, εσύ θα γλιτώσεις. Άμα έχω λεφτά γιατί να μην γλιτώσω. Λοιπόν, κορόιδο, ναι, να μην γλιτώσω. Ναι, ναι. Τι είναι, ναι. Αλλά εσύ που είσαι φτωχός, η δικαιοσύνη, τι με νοιάζει εμένα. Η δικαιοσύνη, ναι, πρωθυπουργό, τον έβαλε στο εδόλιο. Ποιο πρωθυπουργό? Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, αλλά τη γλίτωσε. Δεν ήθελε να πάει. Πήγε. Ποια δικαιοσύνη, ρε. Ξεφτυλίστηκε η δικαιοσύνη. Το κατηγορήσαν για απατεώνα και αυτός δεν πήγε στο δικαστήριο. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Είχε το δικαίωμα, όχι ο πρωθυπουργός, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Άστα ρε τώρα, άμα με πάνε εμένα και με κάτσουν στο εδόλιο για απάτη όπως τον Παπανδρέου και δεν πάω. Δεν έρθουν έξω από το σπίτι 30 νοματέα με πάνε σηκωτώ. Πλάκα μπορείς με κάνεις τώρα. Μπορείς να εκπροσωπηθείς. Τι, ναι, τι. Μπορείς να εκπροσωπηθείς. Και σήμερα οποιοδήποτε, ναι, πολίτης, ναι, μπορεί να εκπροσωπηθεί, ναι, με το δικηγόρο του. Και γιατί δεν πήγε ο Μάγκας. Γιατί έβαλε το δικηγόρο του να τον εκπροσωπήσει. Ήταν να χαϊδεύει τη Μιμή το βράδυ. Τι ήθελε, για δεν πήγε ο Μάγκας, για πέρα. Μην υποβαθμίζεις. Τι υποβαθμίζω. Τη συζήτηση. Καθόλου δεν την υποβαθμίζω. Ο Πατακός και άλλοι πήγανε. Άμα ήταν έτσι και ο Πατακός να την έκανε, να πλήρωνε ένα φρουρό, 5 ευρώ και να το έβγαζε έξω. Να την κοπάναγε. Γιατί πήγε ο αυτός. Πατακός, είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Ο Πατακός ήταν πραξικοπηματίας, ναι, και νόμιμη κυβέρνηση. Την κρέμισε. Ναι. Σε άλλο κράτος θα τον εκτελούσαν. Ναι. Μάλιστα. Σε άλλο κράτος που ο νόμος είναι διαφορετικός θα τον εκτελούσαν. Τώρα θα πας αύριο στην παρέλαση τη μαθητική. Θα πάω να δω το εγγόνι μου που θα παρελάσει. Αν ήσουν 30 χρόνια πριν θα πήγαινες κανένα μπούτι, ε. Έβλεπα τα παιδιά μου. Α, εντάξει. 30 χρόνια πριν έβλεπα τα παιδιά μου. Χαρά, ε, που θα παρελάσει. Εσύ δηλαδή, η κόρη σου ποια τάξη πάει τώρα? Έκτη. Θα παρελάσει? Όχι, δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Γιατί να πάει? Δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει. Εντάξει, άλλο αυτό. Πέρσι ήθελε να πάει, πήγε. Πέρσι... Αν μπορώ εγώ να πάει ή να μην πάει, το παιδί είναι ελεύθερο. Φυσικά, αυτό αποφασίζει. Πέρσι παρήλασε. Πέρσι ναι, φέτος δεν γούσταρε. Δεν θέλει, εντάξει. Α. Μπορεί να θελήσει τον Οκτώβριο να παρελάσει. Να την πάρω εγώ ποδιά και λουστρίνη παπούτσι να πάει, ό,τι γουστάρει. Ναι, ακριβώς. Άμα θέλει να κάνει, την πουμπουλίνα. Πέρσι, δεν μου λες πέρσι που παρήλασε. Τις προάλλες λοιπόν, πριν δύο χρόνια. Πήγε την είδε, ρωτώ. Πήγα την είδα, ναι, για να με βλέπει ότι είμαι εκεί, βέβαια. Τι να σου πω, ότι χάρηκα και ένιωσα περήφανος. Όχι για να σε βλέπει ότι είναι. Πήγε για το θεσμό σου. Όχι για να σε βλέπει. Πήγα για το παιδάκι να είμαι τη δύο πατέρα. Να μην είμαι απόνρε. Αυτό ακριβώς. Πήγες εσύ και η μητέρα της να τη δουν να την καμαρώσουν. Κι ας τα παραμύθια τώρα. Να καμαρώσουν, ρε, λέει ο. Ναι, 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 αυτό πακούς. Αυτό πακούς. Εντάξει. Αυτό πακούς, μην τα μηδενίζεις όλα. Τι να την καμαρώσω, που έκανε γύρω-γύρω. Ξέρω εγώ και βάλω. Μην τα μηδενίζεις όλα. Σε πληροφορώ λοιπόν και τελειώνω με αυτό. Ότι στη γιορτή του Πολυτεχνείου τότε που έγινε στο αμφιθέατρο, τη βάλω να παίξει ένα ρόλο. Κομμουνιστικό. Και λέω εδώ τι κάνετε, λέω γιορτή κάνετε για την προπαγάνδα του ΚΚΚ. Και γυρνάνε οι γονείς, λένε με, συστήστε, λέω ρε, τι είναι εδώ πέρα. Πολιτικοποιημένη γιορτή είναι αυτή, λέω. 17 Νοεμβρίου και ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταργήσει κάποιους θεσμούς, να καταργήσει και την 17 Νοεμβρίου. Βεβαίως. Να το καταργήσει, γιατί, ναι, γιατί είναι κάτι σωστό. Πολιτικό. Τη πλάκα είναι. Εγώ θα σα πω.
επειδή τα γεγονότα το του, επειδή τα γεγονότα του πολιτισμού τα έζησα. Λοιπόν, άμα ήταν έτσι να κάνουμε και τη γιορτή της Μαρφίν, μωρέ τώρα. Άντε γιορτή, κάθε τρεις και λίγο τη γιορτή τώρα. Κοιτάξτε να δεις. Τη γιορτή δεν του πολιτισμού. Δεν έχει χώρα με τόσες αργίες. Τη γιορτή της Μπελγανάδες τώρα μην πάει στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσες αργίες. Μην με διακόπτεις Κώστα, άσε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, και τελειώνουμε με λοιπόν, ναι. Στις καταλήψεις για παράδειγμα, καταλήψεις. Λοιπόν, κάθε γονέας δίδει κατευθύνσεις στο παιδί του. Εγώ το, επειδή ήταν της μόδας ότι καταλήψεις, εγώ είπα το γιο μου. Χαρτάκι μέσα. Εσύ κατάληψη, εγώ εγκατάληψη. Κανόνισε την πορεία σου. Τέλειωσε. Πάει, επόμενη γραμμή. Φύγαμε. Γεια σας. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενες γραμμές. Καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Έλα, δεν μου λες. Μ' ακούς. Τι, κουφός είμαι. Εκείνος ο Πατακός, άμα δεν ήταν άντρας με παντελόνια, δεν θα έπαιρνε ένα αεροπλάνο να σηκωθεί να φύγει και με τον Παπαδόπουλο μαζί. Τι απάθη, βέβαια. Έλα. Φυσικά, ο άλλος δεν πήγε στο δικαστήριο. Όχι μόνο αυτό, κάποιοι αυτοξερωθήκανε και στο Παρίσι και το κάνανε επανάσταση από εκεί δήθεν. Είχε ωραίους άντρες τον Εδώ τίγε. Οδό έχει τώρα, οδό έχει τον έχουμε κάνει τον Παπαντρέο, οδός. Και δεν έχουν λοιπόν κάνει οδό στο, που να λέγεται Μεταξά. Δεν έχουν κάνει οδό Ιωάννη Μεταξά και κάναν οδό Ανδρέα Παπαντρέου. Λοιπόν, που ήταν ήρωας ο άνθρωπος με το όχι. Εκεί ήταν ήρωες. Και δεν έχει οδό Ιωάννη Μεταξά. Εγώ ήμουνα μικρός. Ναι. Αλλά επειδή έχω αυτιά και ακούω από τον πατέρα μου και από τους μεγαλύτερους, ναι, το πατακό, αν δεν το ξέρετε, το τέτοιο του, πώς το λένε, το παρατσούκλι του ήταν ο άνθρωπος με το μυστρί. Ναι. Όχι ότι τσιμεντάριζε... Κομμουνιστές, ναι. Όχι, αλλά ήταν αυτός που πήγαινε και έκανε τα εγκαίνια στα δημόσια έργα. Τον Πατακό έπρεπε να τον κάνουν χρυσό άγαλμα. Κτίστες, μηχανικοί, οικοδόμοι, σιδεράδες, μπετατζίδες. Ο μπαμπάς του Τσίπρα πρώτος. Κονόμαγε. Ο μπαμπάς του Τσίπρα πρώτος. Κονόμαγε με τον Πατακό. Γι' αυτό έγινε πρώτος. Καλά εξηγήθηκε. Στην κυρία δεν πήγε όμως. Ναι. Για να τα ξέρουμε αυτά εδώ. Εντάξει, μη λέτε πολλά πράγματα για τον Πατακό γιατί ήταν άντρας και κράτησε και δικάστηκε. Και μπήκαν και φυλακοί. Αυτά. Καλημέρα. Να πάτε όπου θέλετε. Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι και εδώ πρέπει να το πω εγώ, πρώτος εγώ, οι γραμμές είναι ελεύθερες, χτυπήστε τες, επειδή τον κόλλησα πολύ το Super 3 τα προηγούμενα χρόνια, τον κόλλησα πολύ άσχημα για το προηγούμενο καθεστώς, πολύ. Εδώ να αποκαταστήσουμε μια αλήθεια, γιατί δεν πρέπει να φύγουμε από τη ζωή να δικήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλαν και ψαχνότανε με παράγοντες, δηλαδή χτύπα την πόρτα του μεγάλου και τα λοιπά, δώσε κανένα φράγκο, σε 2 ώρες θα είχε μαζέψει τα λεφτά που χρειαζόταν για τον Κουκ. Μπαμ αμέσως. Αυτή η γενιά λοιπόν αυτής της οπαδικής κουλτούρας θα είχε εξαφανιστεί. Σπάνια παιδεία με πολλές ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω εγώ, δηλαδή εγώ τους ρώτησα γιατί δεν πάτε να μαζέψετε από κανένα κουρούμπαγλά, κανένα παράγοντα, ξέρω εγώ, πάνε στον Τίμη, λέω πάρε, στον Τίμη, ο Τίμης είναι αντίπαλος στο ράδιο. Μέρα, αυτό είναι προς τιμή τους τα παιδιά. Αλλά το Τίμης είναι, πώς το λένε, δίνει, άμα είναι ανάγκη. Λέει όχι, λέει μόνο από οπαδούς ή φιλάθλους θα πάρουμε. Δεν γουστάρουμε, λέει, να πάμε σε παράγοντες. Και έτσι πρέπει να είναι και ο κοινωνικός ρόλος του συνδέσμου. Αυτό λοιπόν, εμένα, στους σουπεράδες αυτούς τους καινούριους, είναι πόντος για μένα. Κατάλαβες? Βέβαια. Είναι πόντος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Βρε, καλώς τα παιδιά. Η λιμουζινέτα του Κυρσάβα δεν έφτασε έξω από το ΑΡΤ να πάρει το κύριο Νίκο εκεί να τον πάει στο Καραϊσκάκι να προπονήσει τον Ολυμπιακό. Πήρε το λεμονί, να πούμε. Τι να κάνουμε, ρε πνεύμα. Είναι στο λεμόνι. Δυσλεκτικό ο λεμόνι. 4 λέξεις. Κάθε 38 δευτερόλεπτα. Πού το βρήκατε αυτό, ρε. Πόσα παιδιά πρέπει να πούμε. Ρε Νίκο του λεμονίδε του έφταιγε το χόρτο τότε στο Χαριλάου. Ναι.
Ήταν ψηλό, λέει, το χόρτο τότε στο Γαρελάο, το 1-0 με το Λιολίδη. Γιατί υπονοείς κάτι, έχεις κάνα προπονητή, εσύ στην ομάδα σου, νεαρέ. Έφταιγε το χόρτο με το Λιολίδη τότε. Που έβγαλες 20 χίλιαρο, βρε, στον παράζο. Μαγιά μου! Που έβγαλα τα 20 χίλιαρα τότε. Μαγιά, μαγιά ήταν ο παλαιό. Μαγιά με τα 20 χίλιαρα. Ο κύριος Σάβας επιμένει, παρακάλεσε τον κύριο Ραπτόπουλο, θα σε πάρει από το χέρι, θα σε βάλει στο ταξί του Ξενοφόντα. θα σε πάνε στην Παπαναστασίου εκεί στη θύρα 1, θα σε ανοίξει ο Σόλωνας με τα πολλά κλειδιά την πόρτα, θα κατεβείς στα 12 σκαλιά μέχρι κάτω και θα πάρεις με σπιρτόκουτα και θα μετρήσεις από το τελευταίο σκαλί μέχρι κάτω που βγαίνει στην 1, θα μετρήσεις πόσα μέτρα είναι από κάτω τα ποδητήρια. Θα τα γράψει σε μία κόλλα Α4. Τα παλιά αποδυτήρια, γιατί τώρα τα αποδυτήρια είναι από την άλλη μεριά. Τα παλιά, κύριε Ραπτόπουλε, αυτό μου είπε ο κύριος Σάβας. Τα παλιά θυμάται από το 1958. Ναι. Αυτά θυμάται. Ναι. Όταν ήταν τερματοφύλακας και αυτός. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, τώρα που είπατε και για Τρίκαλα. Από τα 100 εκατομμύρια του Στοϊνοβιτς δεν υπάρχει καμιά κάβα εκεί. Άκου να δεις τώρα. Αυτός τώρα έγινε ο παδός. Το Στοϊνοβιτς, δεκαράκι. Το 20χίλιαρου, το 97, πουλάδα, φέρανε μέχρι το Ρότσα που τους έπαιζε κιθάρα στα αστέρια το ξενοδοχείο. Ξέρεις τους έκανε ο Ρότσα. Ο Ρότσα κατέβαινε από τα αστέρια, κατέβαινε στο Ρίσιο κάτω να του και προπόνησε. Και τους μάζευε μετά και τους έπαιζε και κιθάρα. Έτσι, ήταν ένας με ένα ρόβερ 75, ένας Ιουγκοσλάβος έπαιζε σε σέντρεφορ εκείνος. Ρόβερ! Ναι, με ένα ρόβερ ήταν. Ένα σέρβο είχαν. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Τον έκανε και 3 χρόνια αυτή. Κατεργηθεί η ρόβερ εδώ, δεν ξέρεις. Ένα ρόβερ 75, τέτοιο είχε αυτός. Το καλύτερο αυτοκίνητο που υπήρχε ποδοσφαιριστής. Οι άλλοι ερχόταν με κανένα γάιδαρο, με κανένα μοτοσακό, με καμιά βέσπα. Ήταν ποδοσφαιριστές επαγγελματίες. Του 20χίλιαρου, ξέρεις. Ναι. Ξεχάσαν και τα δελτία. Δεν μου λες, από εκείνα τα 100 εκατομμύρια που ήταν τότε ο αλυσμόνητος κύριος Ιωαννίδης, πρόεδρος. Ναι. Ο τελωνιακός αυτός. Δεν μου λέτε, δεν υπάρχει καμιά κάβα. Δηλαδή, δεν θα κάνει κανένα ψυχικό μεγαλομέτωχο στον Τρικάλων για τα παιδιά. Λέγε, ρε Βασίλη. Για λέτε να με ρίμνησε ο Σκούτας μαζί με τον Κολτσίδα. Ο Σκούτας. Πού το θυμήθηκες. Ξέρεις τι ωραίος παίκτης ήταν ο Σκούτας. Σκούτας. Ο Σκούτας. Τώρα, ο Σκούτας σήμερα στην Αλφα Εθνική 18 γκολ το χρόνο θα είχε. 18 γκολ το χρόνο θα είχε ο Σκούτας αν έπαιζε σήμερα στην Αλφα Εθνική. Τι μου θύμισες τώρα. Θέλω να μου πεις από την εντεκάδα του Τάις Λίμπρεξ ποιος ήταν ο πιο ψηλός. Στην ομάδα της καρδιάς το 86. Λίμπρεξ 86. Ο Αλέκος Κατσιαούνης. 86, όχι, το 85, ναι, 85-86. Ποιος ήταν ο πιο ψηλός παίκτης που είχε ο Λίμπρεξ στον Άρη της ομάδας της καρδιάς σου. Ο Κατσιαούνης. Ο Κατσιαούνης ήταν ο πιο ψηλός. Τι πόγια ήταν για αυτά, Πουγιουκλής, Σαμόλης, Δαλκίδης. Κοντή ομάδα. Πώς το λέγαν τον άλλον, τον Κουμπάρο, τον Κανελάκη. Ο Μαδάρεχα τότε όμως. Τι είχες. Ο Μαδάρεχ, πρωταθλητισμό έκανα εκείνη τη χρονιά. Είπαμε, θα πάρεις, πού σε. Πρωταθλητισμό έκανα τότε. Πούζα, θα μετρήσεις. Θα μετρήσεις και πόσα 20.000 ήταν το 97. Θα μετρήσεις μέχρι ο Σαχούρκο. Α, τι θυμήθηκα κύριε Ραπτόπουλε μου τώρα που είπες για τον Τίμη. Ξέρεις ότι ο Σαχούρκο από τον Πρισσόγρεβενόν δεν είχε άδεια παραμονής και ήταν παράνομος στην Ελλάδα και τον απελάσανε. Το ξέρεις αυτό. Μετά λέγε ένας φίλος μου, λέει, το πήρε ένας ανιπλιός, του λέει, ρε μπάρμπαλε. Αυτό λέει που τον είχαν στον Άρη, λέει, τον φέρανε εδώ, λέει, και δεν έχει άδεια παραμονής, λέει, πρέπει να τον διώξουμε τα Γρεβενά. Και βρέθηκε και ένα δελτίο τότε, κύριε Ραπτόπουλε, στη Γάμα Εθνική εκεί στα Γρεβενά, πεταμένο στο ποτάμι, έτσι λένε οι πληροφορίες, 7 ισοπαλίες. Ναι. Στη Γάμα Εθνική. Α, το έχετε ακούσει αυτό. 7 ισοπαλίες, ε. 7 ισοπαλίες ήταν τότε, στη Γάμα Εθνική. Πυρσός Γρεβενών, ρε φίλε. Τώρα δεν χρειάζεται να πω ποιος ήταν προπονητής. Προπονητής ήταν αυτός που ο αδερφός του ήταν δεξί χέρι του Χάπελ. Έτσι έλεγε ο αδερφός του στην Αυστρία. Εν πάση περιπτώσει, αν το κλείσω εδώ, δεν μου λες, νεαρέ, δεν μου λες, Κωστάκη, φαντάζεσαι τώρα να έχω εγώ μια μοναχογόρη. Ναι. Έτσι. Ναι. Να είμαι οδηγός, να έχω ένα σίγουρο μισθό. Ναι. Έτσι. Και με αυτό τελειώνεις. Να πλένω, ναι, τη λιμουζινέτα κάθε Σαββάτο. Τη λιμουζινέτα, ναι. Ναι. Και να μου έρθει η κόρη μου τώρα να με πει εδώ είναι ένα παιδί, γνώρισε ένα παιδί, καλό. Ναι, ναι, ναι.
και αυτός να κάνει γάμο ρε φίλε, και στον Μπάρτσελο και στην εκκλησία να πάνε όλοι με τρακτέρ να είναι ο παδός του Άρη. Τι κάνεις τον Τερκοστάκη μου? Έκλεισες. Πώς την εκκλησία εκεί απέναντι στο Μακεδονία Παλά. Πάμε σε γραμμή άλλη. Φτάνει. Την καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάου. Τα λέμε. Πάμε. Πάμε. Καλώς το να. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Γεια σου κύριε Απρόδουλο. Καλώς το. Ο Γιάννης, Γιάννης λεγόμα. Μάλιστα. Αγιανόσημα. Μάλιστα. Πληροφορήθηκα το μεσημέρι για το ΚΟΚ. Ναι, δεν το ήξερες. Όχι, είμαστε φλαράκια βρισκόμαστε. Ναι. Έχω να το δω από το τελικό, το παλέ, με το Βάζελο. Με το Βάζελο, ναι. Ναι. Και με έκανε τη δε, τον είδα στο Χαριλάου τώρα. Ένα είχε πόνο στην κοιλιά, λέει. Αυτό. Έβγαλε Σούπερ 3. Ναι. Ανακοίνωση. Ξέρω, το ξέρω. Ναι. Δεν βγαίνει, πήρα κάτι αριανός αυτά σουπεράδες. Ναι. Δεν βγαίνει ένας να πει σε ποιο νοσοκομείο είναι. Δεν θα γίνει τη Δευτέρα, δεν έγινε ακόμα η επέμβαση. Όχι σε ποιο, τι πρόβλημα υπάρχει, σε ποιο νοσοκομείο είναι. Θα γίνει Δευτέρα η επέμβαση, είναι γαστρεντερικό το πρόβλημα, είναι και στην κοιλιακή χώρα. Πολύ, ναι. Πολύ πήρα. Ναι. Ξιδάκια, πολύ ξίδι. Εντάξει, αυτό συμβαίνει και σε αυτούς που δεν είναι μήπως καμιά κύρωση, ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι ογκολογικό. Ογκολογικό. Ναι. Καμία σχέση αν καπνίζει κάποιος ή αν πίνει ή αν... Περισσότερο στο φαγητό κολλάει αυτό, δηλαδή κρεατοφαγία ή πολύ και τα λοιπά. Το ποτό δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο τόσο πολύ. Να μην κάνω και τον έξυπνο, αλλά νομίζω όχι. Ότι... Κοίτα, μου είχε πει κιόλας. Με λέει... Γιάννη βασικά είναι το 67 γεννηθείς. Α, μαζί 50 είναι, ναι. Ναι, τον έκανα και καζούρα, ας πούμε, γενικό, όχι προχθές, τους 67. Τους λέω, άντε λέω στις κουπάλες, κάτι είδατε και το 70, 71. Τι να είδανε ρε, οι 50 το 70, οι 50 το 70 ήταν 3 χρονών. Γλυφιτζούρι δεν είχαν φάει ακόμα. Τόσο λόγο, κάνω καζούρα. Και μου γυρνάει και μου λέει 4 χρονών ήμασταν με λέει. Βέβαια. Κουκ. Θα δούμε τι θα γίνει. Κούκα. Αλλά δεν σε ποιο νοσοκομείο είναι ακριβώς. Θα την κάνει τη Δευτέρα την εγχείρηση στην, πώς λέγεται, στο Κιανό Σταυρό. Εκεί στο Καφταντζόγλιο που αγαπάς πολύ, εκεί δίπλα στο Καφταντζόγλιο. Πάνε και εκεί είναι σε γρία. Μη. Το γλυκό αγόρι. Πάτησε. Πάμε σε διάλειμμα. Ολόκληρο κονιάκ λέει έγινε ο Μεταξάς. Το καλύτερο στην Ευρώπη. Τι άλλο θέλετε να τον κάνουν? Μέχρι και το όχι του λαού πάνε να του κατοχυρώσουν. Τι άλλο ζητάτε? Λέει ο 738. Έχει εδώ Μεταξάς στην Γλυφάδα Αθήνα. Λέει ο 211. Δεν το ξέρει ο Βασίλης. Πες τον κύριο Κώστα, αυτός ήταν πάνω στο τάγκ του Παπαδόπουλου το 67. Σεβόταν τον σεβόταν λέει τον κοινοβουλευτισμό. Ενώ ήταν πάνω στο τάγκ του Παπαδόπουλου. Καλά, φαντάρος ήταν, παιδιά, ο κύριος Κώστας τότε. Ραπτό ο Παπούλης θα μας πει αν ήταν περιθωριακός ο Παπαδόπουλος που δεν αποδεχόταν τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Λέει 738. Ραπτό την απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Ναζί, γιατί δεν τη γιορτάζουν οι πατριώτες? Δεν συμφέρει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πανσεραϊκός, Τσέκεβάρα, κλαμπ. Πάμε στον κόσμο. Κωστά. Έλα φίλε. Κωστά, εγώ αύριο θα γιορτάζω, είμαι άπατρης. Είσαι άπατρης, ναι. Δεν πιστεύω σε πατρίδες. Και εγώ σε ένα πράγμα ξέρεις που σε ζηλεύω, Κώστα, που δεν έχεις ομάδα, πατρίδα, θρησκεία, είσαι ανεξάρτητος και μπράβο σου. Εσύ και ο Τζόρνταν είστε η καλύτερη παραγωγή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά όμως θα θέλα, είναι καλό να ανήκεις κάπου. Υπάρχει, άκουδο να δεις. Μίλα λίγο πιο δυνατά γιατί μιλάς σαν τον κόκκινο όταν κάνει την ερωτική φωνή. Πρόσεξε. Ναι, εγώ κοίταξε, είμαι ΠΑΟΚ, αλλά στην Ελλάδα δεν πιστεύω στην πατρίδα. Ναι. Είμαι άπατρης. Εσένα όμως σε πάω, Κώστα, γιατί δεν είχες ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα. Είσαι, ναι, αλλά νιώθω μόνος μου. Κατάλαβες. Να έχεις μια θρησκεία, πας σε μια εκκλησία, βρίσκεις τα αδέρφια σου.
Να έχεις μια πατρίδα, ναι, να έχεις μια ομάδα, τραβάς στο γήπεδο, λες, άρε, ξέρω εγώ, η συνοπαδία μου. Δύο ώρες βγάζεις τα σώψυχά σου. Ναι, υπάρχει μια μοναξιά εδώ. Υπάρχει... Κώστα, ναι. Να σε πω και κάτι άλλο. Ναι. Στο ΠΑΟΚΤΙΣ, σε δίνω συγχαρητήρια που έβγαλες τότε στο Καραπαπά, γιατί τιμάς τα παντελόνια που φοράς. Από τη στιγμή που δηλώνεις ουδέτερος και αντικειμενικός, καλά έκανες και τον έβγαλες και δεν δηλώνεις οπαδός. Μπράβο σου. Τι είμαι, φίλε, Μακεδονομάχος, είμαι ένα κρέμα πίσω από μια σημαία μιας ομάδος. Μπράβο, θα βγάλω και τον Καραπαπά, θα βγάλω και τον Ντέμι Νικολαίδη και όποιος μου βγει θα. Δεν κατάλαβα. Τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο που τον βγάλα, τι έγινε δηλαδή. Θα βγάλω πιο γουστάρο. Πρέπει να απολογηθώ. Ναι. Από το Λαλούνα, με θυμάσαι παλιά. Με το Λαλούνα, ρε φίλε, τι ιστορικό μαγαζί το Λαλούνα. Θυμάσαι ένα μάτς. Ναι, τώρα, πριν 20 χρόνια που τότε ξεκινούσα τις εκπομπές εγώ και κάθομαι έξω από το Λαλούνα, το οποίο Λαλούνα κάποια στιγμή το μετατρέπουνε σε σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Κλαμπ Λαλούνα. Πώς δεν το θυμάμαι, ήσουν και εσύ εκεί. Και κάθομαι εκεί έξω εγώ και περνάνε οι Αριανοί στο ΠΑΟΚ Άρης 1-4. Και έχει γίνει ο βομβαρδισμός, η Χειροσύμα και το Ναγκασάκι. Μαζί και τα δύο. Έχω φύγει από τον μπαρ από πίσω, πω ισοπαίδωσης. Περάσανε 50 μέτρα ήταν ο δρόμος που ήταν το Λαλούν. Ανεβαίνανε από το σχολείο εκεί το πρώτο λύκειο Τούμπας. Κατεβαίναν από κάτω από Παπαναστασίου, στρίβανα πάνω και πηγαίνανε. Πώς τη λένε εκεί την οδόρε που έχει το σουβλατζίδικο ο Φαλάκρας, ψητοπολί ο Φαλάκρας, από εκεί τους ανεβάζανε. Ωρε κοτρώνει. Κωστά. Ναι. Την άλλη εβδομάδα που ακατέβω Θεσσαλονίκη, μπορεί να πάρω το Τζόρνταν τηλέφωνο και να βρεθούμε να τα πούμε. Οπωσδήποτε. Εσύ και ο Τζόρνταν είστε καλύτεροι ραδιοφωνικοί. Να έρθεις στη Μαρμίτα, να μας βρεις. Όχι, όχι, τηλεόραση δεν έργω, αλλά να τα πούμε κάτω, ξέρεις πού, στο Δραμινό, εκεί στο Προποτζίδικο. Πού είναι το Δραμινό το Προποτζίδικο? Ο άλλος που είναι με το ένα το πόδι, που είναι στη γειτονιά σου, ο Δραμινός, εκείνο το Προποτζίδικο. Την άλλη φορά ήρθες και πήγα να σε δώσω το χέρι και μην πες άσε μη σε κολλήσω, είμαι γρυπωμένος. Ήμουν γρυπωμένος, να μην σε μεταδώσω την ασθένεια. Κατάλαβα ποιο λες. Ναι, με το μονό το πόδι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, αγόρι, εσύ από ποια πόλη παίρνεις? Εγώ πάνω Ασοκυλκής. Ασοκυλκής. Όχι, ναι. Έχει ένα χρόνο που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και είμαι πάνω. Και τώρα πάλι καλοκαίρι θα επιστρέψω πίσω. Ωραία. Να περνάς καλά. Καλά είναι εδώ στο Κιλκής και γυναικάρες. Έχει τις γυναικάρες από το Κιλκής, βέβαια. Κούκλες, βέβαια. Σαν την ταινία γυναικάρα από το Κιλκής. Βέβαια. Από την Γερασιμίδου. Μια από τις πιο, πιο άσχημες γυναίκες είναι στη Θήβα και στο Κιλκής. Καλά, Θήβα, η πόλη είναι άσχημη. Γυναίκες, εσύ φταίνε. Έχεις πάει στη Θήβα. Ούτε να πας. Ούτε ο δρόμος σου να σε πάει εκεί. Να σε καλά. Ραπτό είμαστε συνομήλικοι. Εγώ θα βγάλω μια σημαία που θα έχει στη μια πλευρά το δολάριο και από την άλλη το ευρώ. Ναι, και την άλλη βάλε και το Μάρκο. Λοιπόν, αφήστε λέει τις προαιρετικές νηστείες, θα έρθουν οι υποχρεωτικές. Όσο υπάρχει φαΐ, φάτε κορόιδα. Σωστό, σωστό. Ραπ αυτό ο δίδερο οδηγό του παππού πρέπει να έχει κάλο στον εγκέφαλο. Έχει γίνει κουραστικό. Πάντα τα ίδια λέει και όλο το Άρης έτσι. Ο Άρης αλλιώς ο Άρης. Ας πει πραγματικά την ομάδα του. Και τα συνεχόμενα τρομπόνια του. Λέω 5-12. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Και εγώ δεν είμαι άπατρης, όπως είπε ο προηγούμενος. Είμαι ΠΑΟΚτζής κι εγώ. Ναι. Έλληνας γεννήθηκα. Πέρασα όλα τα στάδια της ελληνικής παιδείας. Σαν Έλληνας γεννήθηκα και χριστιανός ορθόδοξος. Και η μάνα μου, επειδή ήταν και κάπως φανατικιά, χωρίς να με ρωτήσει, με βάφτισε. Και μάλιστα με είχε ταμένο εξ την Παναγία της Τίνου, με πήγε εκεί και με βάφτισε. Ναι. Τέλος πάντων. Α, ναι, υπάρχει και τέτοια αυτή. Ναι. Και εμένα την αδερφή μου τη βαφτίσανε εκεί. Γιατί δεν τη βάφτισε ο παπάς εδώ, γιατί είχε τουρκικό όνομα. Ναι. Δεν το ξέρεις. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Γενικά δεν τα πω καλά με τις θρησκείες. Πιστεύω ότι είναι ένα άκρος διχαστικό πράγμα. Είναι το πρώτο διχαστικό πράγμα που, για τους λαούς. Και δυστυχώς. Και υπάρχουν τότε... και στις θρησκείες και εσωτερικές διαμάχες, εσωκομματικά. Δηλαδή θύρα 3, θύρα 1, θύρα 10, ξέρω εγώ. Χριστιανοί πόσον είναι? Είναι οι Ορθόδοξοι, είναι οι Καθολικοί, είναι οι Προτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι. Είναι Ευαγγελιστές, είναι Ιαχωβάδες, Ιεράκοβες. Έχει πράγμα πολύ. Έτσι. Τέλος πάντων, ναι. Πιστεύω όμως ότι έχει χρησιμοποιηθεί η θρησκεία
Για να δικάζει τον κόσμο. Ο χριστιανισμός, όχι μόνο και για να τον κρατάει εκεί. Οικονόμα, δεν υπάρχει αυτή η θρησκεία. Όχι, όχι μόνο αυτό. Ότι είναι εμπόριο, εντάξει, ρε παιδιά, θρησκεία είναι γενικά. Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να κατευνάζει τα πλήθη πέρα από τον νόμο του ανθρώπου. Ακριβώς, δηλαδή, γι' αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, εγώ κάθεσα, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο εκεί στην Ουρανούπολη και έβλεπα. Καθόμουν και έβλεπα. Μου λέει αυτός ο εστιατόρας, τον βλέπεις, λέει αυτόν. Λέω ναι. Πώς τον βλέπεις, μου λέει, τι τζιπάρα είναι αυτή. Λέω, τι είναι αυτός. Είναι μεγάλο Ρώσος, λέει. Λέω, τι έχει κάνει. Σκότωσε καμιά εικοσαριά, λέει, τους έφαγε λάχανο. Εδώ λέω, τι κάνει. Για να πιστεύει, λέει, ότι θα εξαγνιστεί η ψυχή του, λέει, πάει δίνει στο Ρώσικο μοναστήρι, ξέρω εγώ, αυτά τα λεφτά. Το πιστεύει αυτός. Ναι, ναι. Κάπου μέσα του σου λέει, έχω τσιμεντώσει καμιά εικοσαριά. Και άμα υπάρχει στην άλλη ζωή και η ψυχή μου, ξέρω εγώ, είναι. Μου τη βάλουν στο Βεζούβιο και μου την κάνουν για χίλια χρόνια, κάτσε να πάω να δώσω κάνα 500 άρικο, ξέρω εγώ, λέω εγώ στο Ρώσικο μοναστήρι. Λάδομαι δηλαδή για να ξεχνάσω. Ναι, 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 κάνει το αλυσφαιρίσει. Το σίγουρο είναι ότι η θρησκεία, η χριστιανική και η μουσουλμανική δεν έχει καμία. Μην τις βάζεις τις θρησκείες, τις ξεχωρίζεις, είναι όλες το ίδιο. Έχουν μια κοινή φιλοσοφία. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι σχετικά με τις θρησκείες. Επειδή η Ελλάδα ανέπτυξε ένα τεράστιο πολιτισμό με μια ψεύτικη θρησκεία, γιατί έχει αποδειχτεί, για παράδειγμα, για να μην φανώ και αρχαιολάτρης, ότι το Δωδεκάθεο δεν υπήρχε ούτε Δίας, υπήρχε ούτε Ποσειδώνας, ούτε Άρης, ούτε Αθηνά, ούτε καμία από αυτές τις θεότητες δεν υπήρξε ποτέ. Αναπτύχθηκε όμως ένας τεράστιος πολιτισμός, ο οποίος στη συνέχεια δυστυχώς καταστράφηκε από τον κατόνομα χριστιανισμό, γιατί... Λες δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, ότι ναι, ο χριστιανισμός έβαλε φρένο στην ανάπτυξη της Ελλάδος Μα δεν φάνηκε αυτό με το μεσαίωνα, με το Dark Ages που λέμε, δηλαδή τα σκοτεινά χρόνια τα οποία ακολούθησαν μετά. Δεν φαντάζεσαι εμένα το μεσαίωνα και το κόκκινο να πούμε από την άλλη μεριά? Θα σας είχαν, λογικά θα σας είχαν βάλει. Θα με είχε δώσει. Εδώ με το Μανούσο με δώσαν στον αυτό, γιατί έβαγα σπόρια εδώ τις προάλλες. Λογικά ή που δεν θα μιλούσατε ή που θα σας είχαν περάσει από την πυρά. Από την πυρά θα ήμουνα, ναι. Φαντάζεσαι τώρα το Μανούσι με τον κόκκινο χριστιανούς και εμένα από την άλλη μεριά. Το Ανδρώνης να ήταν αυτός που θα έπαιρνε το κεφάλι του κακού ανθρώπου. Και για να μην ξεχνιόμαστε, είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί στις αρχές, τον 1ο-2ο αιώνα, υπέφεραν κάποιους βασανισμούς, όχι επειδή είχαν μια καινούργια θρησκεία, για κάποιους άλλους λόγους που δεν υποτάσσονταν στο κράτος, υπέφεραν κάποιους βασανισμούς, αλλά στη συνέχεια οποιοδήποτε είχε διαφορετική άποψη μέχρι τον 18ο αιώνα, διαφορετική άποψη από τους χριστιανούς, περνούσε από την πυρά, από την ιερά εξέταση. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού. Προσωπική μου άποψη αυτή. Σε όλες τις εκφάνσεις που αναφέρατε προηγουμένως... Ο Χριστός ήταν καλός άνθρωπος. Αυτά τα οποία, γιατί έχω διαβάσει την Καινή Διαθήκη, όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός, και τα έχω διαβάσει δύο φορές, έχω διαβάσει και ένα μεγάλο μέρος του Κορανίου, και πιστεύω, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν καμία σχέση τόσο η μία θρησκεία όσο και η άλλη. Όσο για το Κοράνι, είναι αλήθεια αυτό που λέγεται, ότι αν κάποιος το διαβάσει και είναι ειρηνικός άνθρωπος, θα βρει ειρήνη στο Κοράνι. Αν κάποιος το διαβάσει και είναι άνθρωπος ο οποίος είναι αλέφαντος, θα βρει αυτό στο Κοράνι. Έκλεισες. Ναι. Μια χαρά. Ωραίος. Πώς τον είδες? Μια χαρά. Διαβασμένος. Καταρχήν, ξέρουμε αυτή τη στιγμή η Εκκλησία ότι έχει τεράστια περιουσία. Από αυτό και μόνο το, ας πούμε, την από ότι είναι. Εγώ το θεωρώ σκανδαλώδες αυτό το πράγμα. Καθόλου. Δηλαδή, υπάρχει η κρίση, ο κόσμος να υπάρχει ανεργία και να έχει μια τεράστια περιουσία η Εκκλησία. Καλά κάνει. Και τι δεν τους βάζει χέρι το κράτος? Γιατί να το βάλει χέρι? Στην περιουσία τη δική μου και τη δική σου πώς βάζει χέρι? Άλλο, τι, εμείς δεν έχουμε δύναμη? Άρα έτσι είναι. Και τι φταίει η Εκκλησία, άμα εσύ είσαι ακαμάτης και τα έφαγες στα φρουτάκια, ας πούμε? Όχι να πληρώσει τα δικά μου χρέη. Η Εκκλησία έχει το δικό της αλλά ρόλο. Να συμμετέχει, ναι, να συμμετέχει στο χρέος της Ελλάδας όπως συμμετέχω εγώ και εσύ. Γιατί? Και μου βάζουν τα χαράτσια και μου βάζουν τους φόρους και μου ανεβάζουν τα ΦΠΑ και μου βάζουν όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί να μην βάλεις χέρι και στην Εκκλησία? Αλλά φοβούνται. Γιατί η Εκκλησία κάνει κουμάντο. Για να μπει στο δημόσιο πρέπει να παίρνεις πρώτα και ένα ευχέλαιο. Ναι, ρε φίλε. Χρειάζεται και ένα ευχέλαιο. Δεν και μπαίνεις μέσα. Διαφωνώ. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Όχι, εντάξει. Ούτε εγώ είμαι υποχρεωμένος, αλλά με βάζουν χέρι. Κλέψ τους. Μην τους δει, μην τους δει. Έτερον εκάτερον. Μην τα μπορέσεις. Ό,τι μπορείς κάνει. Τι, απακλαίγεσαι σαν τον Καζαντζίδη και εσύ. Τι άσε κάνει δηλαδή. Λοιπόν, είναι 5 γραμμές. Είναι και 43. Θα τους προλάβουμε, λες? Βέβαια. 25 Μαρτίου,
Παρέλαση έχει αύριο. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Χρόνια πολλά στον Άρη μας και περαστικά στο Γκουκ. Περαστικά στο Γκουκ. Πάρε και ένα τηλέφωνο και βοηθήσεις κι εσύ. Λοιπόν, ο Γκουκ έπαιζε με τον Κατσαούνι στα Εφθάιβα, να το ξέρεις. Ο Γκουκ με τον Κατσαούνι έπαιζε. Ο Κατσαούνις είναι το 62 γεννημένος. Ναι, αλλά και ο Γκουκ είναι κάπου εκεί, δεν είναι το 67, είναι γύρω στο 64-65 εκεί μέσα είναι. Αλλά τέλος πάντων παίζαν μαζί στα Εφθάιβα. Ο Αλέκος τον ξέρει καλά. Και το θυμάται και από τα Εφθάιβα. Άμα θες ρώτησε τον. Εγώ δεν τον Αλέκο δεν έχω σχέση, αλλά σου λέω πες τον. Δεν ξέρω, ο Αλέκος ήταν ωραίος τερματοφύλακας. Καλός ήταν. Καλός. Τότε θεωρούσαν μεγαλύτερο ταλέντο, τότε βγάλανε τον Λεκίδη, βγάλανε τα πιο μικρά. Το Λεκίδη βγάλανε, ήμασταν τρεις τερματοφύλακες. Εγώ, ο Λεκίδης και ο Καρκαμάνης. Τον Καρκαμάνη τον έφερε ο Μεσοχωρίτης. Αποδείχθηκε ότι ο Καρκαμάνης ήταν καλύτερος. Καρκαμάνης τερματαράς ήταν, αλλά. Ο Καρκαμάνης ήταν καλύτερος, αλλά είχε κολλήματα κι αυτός. Μετά μας έφαγε λάχνο ο Καρκαμάνης. Εντάξει. Είχε κακή σχέση το σωματείο. Ο Καρκαμάνης, εάν στα 22-23 του έφευγε από τον Άρη και πήγαινε για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, θα γλίτωνε την καριέρα του. Εκτός αν ήταν τόσο κοντόμυαλος και εκεί. Αλλά ήταν καλύτερος από τον Λεκίδη. Ο Λεκίδης ήταν και παιδαράς. Ο Γενίδης έφευγε τότε, ναι. Πιτσιρικάς έκανε μεγάλη καριέρα. Ναι. 21-22 χρονών. Ναι. Ο αδερφός του Καμπερίδη είναι Ελλάδα. Α, τι πάει μας θυμήθηκες, ρε. Οδηγώντας προς Κατερίνη, πριν λίγο άκουσα, λέει, από κάποιον ακροατή σου για μένα ότι ήμουνα, λέει, στην Αυστρία. Ναι, δεξί χέρι το ύμνος του Ernst Happel. Και επειδή δεν κατάλαβα, λέει, αν το αμφισβητούσε έμεσα, είμαι στη διάθεσή του να του αποδείξω κιόλας. 6 χρόνια στο management της Σφαρόφσκι. Ναι, ο αδερφός του Καμπερίδη είναι μορφή. Του Καμπερίδη είναι μορφή. Είναι από τα πιο άγνα παιδιά. Φανατικός ακροατής του Χιλιτίδη. Πάρουμε και αυτή τη γραμμή, Γιάννη, και να πάμε στους 5 τελευταίους. Πάμε στους 5 τελευταίους. Καλημέρα. Είστε οι MVPs της νηστείας των Ιεροχοβάδων. Της Sherlock Holmes, της παρέλασης του ιατροδικαστή. Ζήτω 25 Μαρτίου, ζήτω το έθνος, ζήτω 21 Απριλίου, ζήτω Στέλιος Πατακός. Μόνο για ένα λόγο μου αρέσουν οι παρελάσεις. Γιατί παρελάβουν τα τάγκς. Τι γίνεται καλά. Μόνο για τα τάγκς πάω στην παρέλαση. Ραπτόπουλε, φανταστείτε από πού σας παίρνω τώρα. Πού είσαι? Είμαι στην ταβέρνα στον Άγιο Χριστόφορο απέναντι από τον Γάζαρο και κάνω ετοιμασίες για αύριο για τον Μπακαλιάρο. Κάτσε ρε, άνοιξες την ταβέρνα? Ναι ρε, το πρωί ρε, αφού από τώρα κάνω ετοιμασίες. Δηλαδή, άμα πάρω τον ιατροδικαστή αύριο και την Ιφηγένεια έρχομαι και έχεις ψαρικό. Βολίδα. Κάμια γίδα βραστή θα για μας. Να σε κάνω κανένα κεφάλι να φάσαι. Εσύ Μπακαλιάρος που είναι και βαρύς, θα του χωνεύεις σε καμιά εβδομάδα θα κάνεις να του χωνέψεις. Είμαι δυσδεκτικό στο ψάρι, ναι. Και ο Μπακαλιάρος είναι και βαρύς να μου τη γάνει τόσο εκεί. Είναι. Και να φάσεις κορδαλιά και αντιοδίγαμε τα πίσω. Έχω κάτι ελαφριά κουψιδάκι για σένα, φυλαγμένα. Ξέρω εγώ. Άντε ρε. Ναι, ρε. Αφού είπα θα φύγω, θα πάω για σου να τα ανοίξω, ρε. Ναι. Αλλά δεν, ναι. Μια χαρά. Χαιρετίσματα στον Πάνο Καμπερίδη που οδηγάει προς Κατερίνη, πάει να βρει τον αδερφό του τον Γιώργο. Να σαβουριάσουν αύριο εκεί πέρα στην παραλία Κατερίνης. Την Οκεσάρια την πάει καλά ο Καμπέρε, μαθά. Είναι εκεί πάνω από τη ζώνη. Έτσι. Ναι, μια χαρά την πάει. Ρωτήσεις, σήμερα αλλάζει η ώρα σε λίγο. Σήμερα είναι την Κυριακή. Πότε αλλάζει? Νομίζω. Συνήθως Κυριακές νομίζω. Ναι. Κυριακή πρωί λένε πάντα. Ή Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Ναι, σωστό. Σάββατο βράδυ προς Κυριακή πάει αυτό, ε. Ναι. Όπως... Να, μπράβο, εντάξει, έτσι. Μια χαρά. Στέφανε, πώς μας βλέπεις την Κυριακή? Θα περάσουμε αέρα εκεί πέρα, ρε. Όποτε το λες αυτό, Χρουσουζιά πάει. Το είχες πει και με τον Αγροτικό Αστέρα. Μην το λες Χρουσουζιά, μας πάει μετά το λες. Όχι, ρε, θα περάσουμε εκεί. Τελείωσε. Εγώ σου είπα, θυμάσαι κάτι για τα όνειρα που κάνει κοιλιά η ομάδα του Τενεφ στους δεύτερους γύρους, αφού τα είδες. Ναι. Τα είδα. Πώς το λένε, ο Πανουργιάς τον φταίει η διαιτησία. Γελάει ο κόσμος. Τι φταίει η διαιτησία? Ποιο 50 διαιτησία δεν είδα. Γελάει ο κόσμος πραγματικά, δηλαδή ούτε υποψία δικία. Ο γιατρός ο Ερακλειδέας θα πάει στα Τρίκαλα να δει Τρίκαλα Άρης. Έλα Τρίκαλα να φας κοψίδι, λέει την Κυριακή. Νάτος. Το γιατρό. Το βασιλάρα να πω. Δεν μου λες τώρα, η ταβέρνα είναι μες στο Γάζωρο. Όχι ρε, στον Άγιο Χριστόφορο απέναντι από το Γάζωρο είναι. Εκείνη η Ζύχνη. Όχι ρε, η Ζύχνη είναι 7 χιλιόμετρα πιο πάνω. Θα με μπερδέψεις, ρε φίλε. Σιγάρα συμπερδέψω, ρε. Τι στεναχωριές εσύ.
Θα σε φέρω πακέτο, ρε. Θα στο φέρω Θεσσαλονίκη, ρε. Σταμάτα. Delivery. Σήμερα, δεν μου λες, μόνο Σάββατο θα την ανοίξει η ταβέρνα. Όχι, ρε, Σαββατοκύριακο θα κάτσω εδώ. Θα κάτσει, σκυλέ. Ναι. Εντάξει, ανοίγει ο καιρό τώρα, καλά είναι. Σαββατοκύριακο την ανοίγουμε. Αφού έχει την ταβέρνα, ιδιοκτησία δεν είναι. Ναι. Τι τα δε τα μπραβιλίκια το βράδυ, μωρά, αδερφέ μου. Μα δεν κάνω εγώ κανένα μπραβιλίκι. Εννοώ δηλαδή τι φυλάξει. Εντάξει, ρε, φίλε, άλλο κοινό. Okay. Εντάξει, αφού τα ξέρει, τα λέμε μεταξύ μα τώρα. Okay. Ο δασκαλώτα θα πάει καβάλα. Καλά θα εξηγηθεί. Θα πάει εκεί στο κρυονέρι, θα ψήσει. Ο δάσκαλος ξέρει, δεν τρώει ψάρια. Ναι. Ωα. Άντε ρε, καθόλου. Εγώ νομίζω ότι τρώει. Καθόλου. Δεν τρώει. Καθόλου. Κακός. Κοτόπουλο, ναι. Κοτόπουλο και σαλάτα. Και πρωτεϊνούλα. Ναι. Το δάσκαλο. Όχι τόσο χωρίς ψαράκι. Βασίλη, εσύ τρως ψάρι. Πες μου τώρα τι δεν τρως και ψαράκι. Καθαρισμένο μόνο. Εμένα τώρα μπορείς να μου εξηγήσει κάποιος ειδικός πώς βαριστομαχιάζω με το ψάρι και το κρέας το χωνεύω καλύτερα. Αυτό εσύ πρέπει να πας σε διατροφολόγο και να σε κάνει εξετάσεις. Θα σου πω εγώ τώρα. Σε λέει ακριβώς για το σύστημα το δικό σου που έχεις το πεπτικό, ποιες ουσίες σε βαραίνουν και ποιες όχι. Άλλος μπορεί να τον παχαίνει σαλάτα. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Αυτό θέλει διατροφολόγο. Ναι, να κάνεις εξειδικευμένη εξέταση πάνω σε αυτό. Ναι. Βέβαια. Θα σε πω εγώ πώς γίνεται. Εκεί το καλοκαίρι τώρα, εκεί που είναι η Βασίλη στη Θάσο, θα σηκώσω όλα τα μηχανήματα από εδώ, πάω να κάνουμε και μια μαγαζάρα εκεί μέσα στη Θάσο, θα άρχισε να τρως και δεν θα παθαίνεις ούτε δυσανεξία ούτε τίποτα εκεί πέρα. Στη Θάσο το ξενοδοχείο πότε τα ανοίγεις εσύ? Πάσχα ανοίγουμε τώρα, 14 Απριλίου. Ποιο μέρος είναι? Σκάλα Πρίνου. Σκάλα Πρίνου. Και πώς λέγεται το ξενοδοχείο? Καζαβίτη. Καραβίτης. Καζαβίτη. Ούδρα, καϊμάκι είναι εκεί πέρα. Θα τον επισκεφτούμε, γιατί και ωραία πισίνα. Πάσχα εκεί να οργανώσουμε καμιά γδρομούλα, αν θέλετε. Να πάρουμε τη μαρμίτα το Πάσχα εκεί. Βέβαια. Με ναι. Το μαλάτο. Είσαι. Εκδρομή εκεί. Κοστά μου στην Θάσο, έχω πάει στα νιάτα μου στον Πρίνο. Θα σας κάνω εκεί και στο πουλ μπαρ ένα μοχίτο εκεί με τα χεράκια μου να πούμε. Φρέσκο δυός μου. Όχι ρε φίλε. Ωραία. Βασίλη εκεί πέρα έχει μέλισσες. Φοβάμαι. Να προσέχουμε. Θα πάρουν και ωραία παραδοσιακά έτσι, προϊόντα της Θάσο εκεί. Γλυκό καριδάκι, μελάκι. Έχει ωραία παραδοσιακά. Εσύ είσαι από τη Θάσο, κάποιος από τους γονείς σου, το ένας? Όχι, καταγωγή δεν υπάρχει καμία σχέση. Απλά κάνετε το ξενοδοχείο σαν επιχείρηση. Μπράβο. Οκ, boy, τα λέμε αύριο. Σας φιλώ από Δευτέρα εγώ. Φιλιά, τα λέμε. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, ο Νίκος από Κάστρο. Γεια σου Νικολάκη. Έλα, sorry για αυτό, όλες έτσι πως βγήκα. Έλα ρε Νικόλα. Έλα ρε Νικόλα, δεν πειράζει, έλα. Κλάκα, έχεις το άκουσα σήμερα. Λέω μη χειρότερα. Τέλος πάντων. Τι θα σας έλεγα. Την Ελλάδα, πώς τη βλέπεις? Ή δεν ασχολήθηκες? Ελλάδα. Ναι, εγώ πιστεύω γκολ προσωπικά. Κοίταξε τώρα, εγώ στην εκπομπή που βγήκα στον Καρατζαφέρη με τον Κυρνίκο, έβαλε ένα γράφημα ο Καρατζαφέρης με 4-3-3 το ένα. Και τον Μπάνταλο δεξί εξτρέμ, τον Σταφυλίδη αριστερό εξτρέμ. Και σωστά λέει ο Αλέφωτος, δεν μπορεί να τρυπήσουμε ούτε, ξέρω εγώ, παγωτό γονάκι εκεί πέρα. ο Μάνταλος δεν μπορεί να πνευροκοπήσει και ο Σταφυλίδης είναι μπακ. Μπορεί να σκοράρει, αλλά έρχεται από πίσω. Τα πολλά μέτρα. Μπορεί να παίξουμε όμως, λέει ο ρεπόρτερ που έστειλε το Άρτ εκεί, ότι μπορεί να παίξουμε και 3-5-2. Και να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερο σφορ αντί του Μάνταλου ο Γιαννιώτας. Και λέει ο Αλέφωτος, γιατί να παίξουμε 3-5-2, αλλά γιατί ο Γιαννιώτας? Δεν το γουστάρει καθόλου το Γιαννιώτα. Δεξιά με ποιον θα παίξει 3-5-2? Άντα, αριστερά ο Σταφυλίδης την παίρνει full back τη γραμμή. Το Ρωσίδη. Το Ρωσίδη μπορεί τώρα και σε αυτή την ηλικία, ξέρω. Δεν ξέρω. Το Ρωσίδη 3 στόπερ. Τζαβέλα, πώς το λένε, Παπασταθόπουλο Μανολά. Να παίξει ο Ζέκα ο Μαύρος μαζί με τον Φορτούνι δεκάρι. Και το Σάμαρι οχτάρι, το Μήτρο Γλουφόρ και διάλεξε τον δεύτερο εκεί. Το Ζέκα, ας πούμε, θα μπορούσε μέχρι να βάλει full back το Ζέκα, δεξί back. Μπορεί. Το έχει παίξει και με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί. Σωστό. Ναι, αλλά το Ζέκα τον πήραμε για κόφτη, δεν τον πήραμε. Κόφτες έχουμε. Στην Εθνική. Είχαμε. Κόφτες έχουμε. Βάζεις κόρπο, βάζεις σιώπη. Ναι. Για λέγε. Τι όλο αυτό ήθελα. Εγώ πιστεύω είναι γκολ αύριο. Τώρα και σκόρ 1-0 ή 1-1. Αν τυχόν δεν βάλουμε γκολ. Έχουν και σημαντικές απουσίες οι Βέλγοι, έτσι. Δεν παίζει και ο Αζάρ. Ο Αζάρ δεν παίζει. Που είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν παίζει ο Αζάρ. Και ένα και ένας ακόμα. Εντάξει, εγώ πιστεύω πάντως ένα γκολ το βάλουμε εδώ. Ένα γκολ πιστεύω. Εντάξει.
Θα δούμε. Μπορεί και 0-0 να λήξει αυτό το φίλο το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Ναι, τα λέμε. Καλά να περάσει αύριο. Τι καλά να περάσουμε επειδή με τις κορδαλιές θα βρωμοκοπάει ο κόσμος. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Θέλω λίγο να σας πω για το. Για τη συζήτηση για το εθνικό φρόνημα που λέγατε πριν, για το αν υπάρχει κράτος και την κοινωνική συνοχή το γενικά και το πώς κρατάει. Αν υπάρχει κράτος, καλά που δεν υπάρχει. Και το πώς λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Το πώς λειτουργεί. Θα σου πω την προσωπική μου ιστορία, έτσι στα γρήγορα. Έχω μεγαλώσει σε επαρχία. Σε σχολείο με παρελάσεις, με σημαίες, σημειοφόρους, παραστάτες κτλ. Έχω βγάλει και ένα ΤΕΙ, ξέρω και λίγα αγγλικά. Τώρα κάθε στιγμή που σου λέω αντικατοπτρίζει και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Λοιπόν, μετά το ΤΕΙ υπηρετώ και το στρατό στις ειδικές δυνάμεις. Να σου πω και το όνομά μου. Επιλογή σου όνομα, ήταν δηλαδή, επιλογή σου ήταν. Ναι, ναι. Επιλογή μου. Με αυτές τις ιδέες σου λέω τώρα με το έθνος και τη φιλία, από όλα αυτά. Ήσουν να πούμε το αίμα σου έβραζε, να πούμε κόχλαζε. Ναι. Έβραζε, όντως έβραζε. Και στο στρατό μπορώ να σου πω ότι μου ψιλοάρεσε κιόλα. Τέλος πάντων, σε νεαρή ηλικία ακόμα, με όλα τα όνειρα που μας μάθανε από το σχολείο, με όλο αυτό το. Πριν στο παραμύθι των εταιριών. Ναι, ναι, ότι υπάρχουμε σε ένα κράτος δικαίου, η αλληλεγγύη κτλ. Το παραμύθι, ναι. Γράφω και διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ενώ υπηρετούσα στο στρατό. Ναι. Περνάω σε τράπεζα. Ναι. Μια μέρα έκατα, Τετάρτη απολύθηκα, Παρασκευή πήγα για δουλειά. Ναι. Δούλεψα για 9 χρόνια. Στην τράπεζα. Μέσα αυτά τα 9 χρόνια. Ναι. Υπήρχε και κάποια, ας το πούμε, εξέλιξη στις κοινωνικές μου σχέσεις. Υπήρξα πρόεδρος σε αστυνομική ομάδα, ποδοσφαιριστής σε 3-4 ομάδες εδώ τοπικές. Ζάχαρη. Μέλος σε πολιτιστικό σύλλογο. Συμμετείχα σε άπλωσε τα μπλοκάμια σου τα κοινωνικά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ζούσα μια φυσιολογική ζωή. Και πού χάλασε αυτό, ναι. Σαν τραπεζικός υπάλληλος φυσικά, εντάξει, να μην κρυφτούμε τα δάνεια και οι κάρτες ήταν τζάμπα για μας. Ούτε εγγύηση ούτε τίποτα. Καλά, εντάξει, να μην δώσει ένα μπόνους η εταιρεία στον υπάλληλο. Μπόνους δεν ήταν και τζάμπα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι. Απλά δεν υπήρχε απέτηση, φαινομενικά τουλάχιστον, δεν υπήρχε απέτηση αποπληρωμής. Όλα αυτά, όλα καλά, όλα ωραία, μέχρι που απολύθηκα. Γιατί απολύθηκες? Γιατί σήκωσα κεφάλι, έκανα το λάθος. Ζήτησα δεσμευμένα. Υπήρχαν διαφωνίες χοντρές με τα αφεντικά, να το πω έτσι χοντρά. Με το που έκανα μια αναφορά, μέσα σε 6 μήνες, αυτό ήταν. Από εκεί και πέρα, έχει εδώ και 5 χρόνια μόνο προβλήματα. Πού θες, στον ΟΑΕΔ, στην επιθεώρηση εργασίας, στην εφορία, στο νέος αγρότης ήθελα να γίνω με απέρριψαν, παντού. Τα τελευταία 5 χρόνια με τίνκα στα δικαστήρια και στα χρέη. Και εσύ, μωρά αδερφάκι μου, τι την ήθελες στην εσωτερική επανάσταση? Έλατε, ιδέες ότι μπορούμε, το κάναμε και παλιά. Το κάνανε οι προγόνοι. Ποιοι προγόνοι κάνανε? Οι προγόνοι οικονόμησανε. Κάνανε επανάσταση και μετά φάγανε τα λεφτά. Δανεικά ο Όθωνας, δανεικά ο ένας, δανεικά ο άλλος, αγύριστα. Είδες τι ωραίες ιδέες. Ο Μακρυγιάννης δεν ήθελε την Εθνική Τράπεζα για να κάνει αλυσφαιρίσει, ρε. Την περιουσία του ο Μακρυγιάννης πώς την έκανε. Γράφουν για τον Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης τα έγραφε τα. Σου γράψω εγώ τόνουσα του Μακρυγιάννη παραμύθια. Ο Μακρυγιάννης. Μας πει πως έκανε την περιουσία του ο Μακρυγιάννης. Ιδέες μπορούσαμε να καταφέρουμε, ναι. Πράγματα που ενωμένοι κτλ. Ιδέες δεν τρώγονται, ρε κορόιδο. Λοιπόν, να πω το ρεζουμέ, ας πούμε, της ιστορίας. Για θα μπορούσα να κρυγορήσω πάρα πολύ. Εδώ μας ηρωνέθηκε και η τύχη μας. Ήμουν πέρσι το Μάιο στα άτομα που βάλαν κατά λάθος το λογαριασμό 201 εκατομμύρια. Το θυμάστε? Και τι έκανες εσύ? Τι έκανα? Τρεχάματε μια φορεία έχω τώρα. Έχω φάει ένα μπλόκο σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρέπει να πάω να δίνω εξηγήσεις και κάτι χρέη πάλια που είχα, μπήκαν όλα μαζί, γιατί τα λεφτά αυτά δεν είναι δικά μου. Εγώ πέρσι τηλεοράση ήμουν, ακόμα δεν έβγαλα άκρη. Με όλα αυτά που σου λέω, με όλες αυτές τις υπηρεσίες, δεν έχω βγάλει άκρη εδώ και πόσο καιρό. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή, ρε ραπ, για το κράτος τι είναι? Έσοδα δεν έχω. Να προσθέσω τουλάχιστον αυτά που πρόσφερα στην τοπική κοινωνία δεν μπορώ. Κάποιος που δεν παράγει έργο, που δεν μπορεί να κάνει. Σαν και εσένα. Υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, χωρίς να φταίτε, που είστε σε μια τέτοια κατάσταση. Άμα έρθει ο Τούρκος αύριο στα παράλια εδώ, απέναντι από το ηλιοφόρο Νίκης, εσύ θα νοιαστείς? Έπεσες ακριβώς εκεί που ήθελα να καταλήξω. Αυτό λέω τόσο καιρό, ρε. Λοιπόν,
Εγώ. Τι έχει να χάσει. Πολύ σαν και εμένα. Ναι, πολύ σαν και εμένα. Τι έχει να χάσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι βάρο για το κράτο. Έτσι. Οικονομικό πρώτα και μετά κοινωνικό. Ναι. Έχει κι άλλε επεκτάσει. Καταλαβαίνει. Έτσι. Όσο δούλευα στην τράπεζα, αχ, χαρτί, κανένα πρόβλημα. Αν και ειδικέ δυνάμει, ποτέ. Αχ, κάναν δύο φορέ για ενημέρωση, κάτι 40 λεπτά. Το Νοέμβριο με καλούν επίστρατο. Ναι. Τώρα, τον Νοέμβριο που πέρασε. Μην πα. Εδώ στην περιοχή μας πήγα. Κάνε τον άρρωστο. Α, πήγες. Ναι. Πήγα. Κορόιδο. Είχα καιρό να πάω. Ναι. Είχα 4-5 χρόνια είχα να πάω. Ναι. Λέω, εντάξει, λέω, τι θα είναι ενημέρωση, κάνα μισάρο, καμιά ώρα. 5 ώρες και μας είχαν. Μας είπαν και πράγματα. Εντάξει, τώρα στρατός καταλαβαίνεις. Ξέρουν κάποια πράγματα, δηλαδή, για αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, για επιθέσεις και αυτά, τα ξέραν μήνες πριν. Τώρα δεν κάνει να πω και ημερομηνίες, πάντως είχαν βγει ακριβώς αυτά που μας είπαν. Εγώ άλλο παράξενο παρατήρησα. Τι? Ήμασταν γύρω στα 50 άτομα. Ναι. Εμένα με βάζουν πυρήνα της περιοχής. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει πυρήνα της περιοχής. Ένας άνθρωπος τώρα εγώ που 5 χρόνια για την κοινωνία με έναν ανενεργός, σχεδόν πρακτικά, δεν έχω εισόδημα, δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να παράγω. Σε βάλανε πυρήνα... προπονητή εκεί, ναι. Με βάζουν πυρήνα της περιοχής, με όλα τα επακόλουθα. Όσον άλλο με τα παιδιά εκεί, από τους 50-47 ήμασταν, σχεδόν όλοι πήγαν. Στο διάλειμμα, μιλήσαμε, γνωριστήκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο στατιστικό, καλύτερο, όχι καλύτερο, το σημαντικότερο στατιστικό στοιχείο που έχει να κρατήσει. Από τους 47, σχεδόν όλοι ήμασταν ανήπαντροι, σχεδόν όλοι ήμασταν πρακτικά άνεργοι, χωρίς οδήματα, και σχεδόν όλοι είχαμε τερχάματα με χρέη και εφορίες και τράπεζες κτλ. Πού πάει το μυαλό, δεν πάει κάπου. Όχι. Αυτό που είπες πριν. Σπάει ο διάλογος το ποδάρι του και γίνεται μια στραβή. Έρχεται ο Τούρκος απέναντι. Ναι. Να πάμε να πολεμήσουμε για ποιον, ρε ραπ. Για τον Τούρκο. Για ποιον, όταν δεν λειτουργεί τίποτα. Για τον Τούρκο θα πας. Θα πουληθείς, θα πας από την άλλη μεριά. Δυστυχώς. Ρε, εκτός... να μην το κρύψω. Αν μου δώσουν ξανά όπλο στο χέρι, ναι. Από εδώ μέσα θα αρχίσω. Θα αρχίσω να φταίνει. Η έξω φταίνει μέχρι εκεί που φταίνει. Πολλές αλήθειες λες, κλείσε, δεν είναι της ώρας. Επόμενη γραμμή. Άκουσες τι είπε. Είμαι άχρηστος. Θα μου δώσουν όπλο εμένα. Θα αρχίσω να βάζω αυτόν γκολ. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Που σου είχα πάρει πριν για τους τροματοφύλακες του Άρη που σου λέγανε. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί έκλεισε γραμμή γι' αυτό. Ναι, καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή τον παρακολουθά τον Άρη που πολύ μικρό με πολύ ενδιαφέρον και πήγαινα και στις προπονήσεις και με ενδιαφέραν και πολύ γιατί μου άρεσε ότι θέλει τρομαπλά γιατί έπαιζα και εγώ. Και πήγαινα και τους έβλεπα να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε βγάλει ο Άρης από τα μικρά ήταν ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, να το ξέρεις, το καλύτερο τρομαπλάκα ήταν αυτός. Ποιος Νίκος, αυτό που του χτύπησε τα μούτρα ο Καραΐσκος. Ναι, ο Καραΐσκος, ναι. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος τρομαπλάκας που θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Δεν ξέρω άμα και το μυαλό του μετά κτλ. Αλλά να ξέρεις ότι περνούσε και Καργαμάνι και Κατσαούνι και Ελεκίδη και τους πάντες. Τον Καργαμάνι δεν τον περνούσε, όχι. Ναι, επειδή πήγαινα στις προπονήσεις τότε με τον Γεωργιάδη και έβλεπα και τον άλλον, τον Ούγκρο. Σαν τον Ούγκρο τερμαφλάκας δεν πέρασε από την Ελλάδα, να το ξέρεις. Ήταν παγκοσμίας κλάσης τους. Για τον Γκουιντάρλο. Το ξέρω. Ναι. Εγώ πήγαινα και στις προπονήσεις και τον έβλεπα από τις και πάθαινε πλάκα και ο Πατζιάρας και ο Κατσαούνι που τον βλέπα στις προπονήσεις. Δηλαδή έβγαζε τα αύγαλτα. Εντάξει, ήρθε σε μεγάλη ηλικία από τη Χόμβετ τότε. Είχε παίξει το Μουντιάλ του 78. Όχι πολύ μεγάλος, 31 ήρθε. Ναι, δεν θυμάμαι πόσο ήταν τότε. Ήταν πάντως πάνω από 30 τότε. Ήταν σε καλή ηλικία. Όχι πολύ μεγάλος, έχεις δίκιο. Ναι, το χτύπησε ο Δουλγεράκης τότε κτλ. Το άτσαλο λοιπόν, το πόδι του Δουλγεράκης. Στη δράμα πάνω στην προπόνηση. Τα γάρι. Ναι, λοιπόν, εκεί τώρα έσπασε το κεφάλι. Ήθελα να σου πω τώρα κάτι για τον Άρη, για τα μαθαίνει και διπλανό σου και οι υπόλοιποι πιτσιρικά. Ο Μπάμπης ο Δουλγεράκης. Καλός παίκτης ήταν. Ναι. Μετά τον μπαράζ του Βόλου. Ο Άρης πέρασε τουλάχιστον, φυσικά μέχρι σήμερα περνάει, αλλά τουλάχιστον εκείνη την πενταετία 80-85, πέρασε τεράστιες ανακατατάξεις μέσα στο σύλλογο και υπήρχαν τεράστιες διαφωνίες και μαλώματα. Έτσι. Φέραν τότε, αν θυμάσαι, μετά τον Μπαράζ ή λίγο μετά, κανένα χρόνο, φέραν τον Κράμερ. Όχι, τον Βίτσαν φέραν, τον Κράμερ τον φέραν. Τον Βίτσαν και μετά φέραν, το 81-82 φέραν τον Κράμερ. Ναι. Φέραν τον Κράμερ. Και τότε, αν θυμάσαι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Ιωαννίδης, ήταν ο Κάλεν, ήταν ο Μαραβέλιας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Πηγαίναν και κάνανε συνελεύσεις συνέχεια, γιατί παραβρέθηκα σε αυτές τα πιτσιρικάς και τις άγουα. Συνελεύσεις συνέχεια, γιατί υπήρχαν τεράστιες διαφωνίες και από φιλάδους και όσοι ήταν κτλ. Και πήγα και τις παρακολουθούσα. Και μάλιστα σε μια συνεστίαση που είχε γίνει, μια έχει γίνει στα Ηλίτσια κάτω στον κινηματογράφο. Η άλλη μια έχει γίνει πάνω στο κέντρο Πανόραμα στην Ελβετία. Το
Τον έκανα μια ερώτηση τον Ιωαννίδη τότε. Σαν και ήμουν και πιτσιρικά σου λέω. Και του λέω υπάρχει περίπτωση ποτέ να δούμε τίτλο εδώ πέρα και τα λοιπά. Τότε, 83, 80 κάπου εκεί μέσα. 84. Και μου λέει ότι όσο υπάρχουν αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες Βαρδινογιάννης και Γκαϊφάς και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να τίποτα στην πόλη. Αυτή ήταν η απάντηση του τότε. Ειλικρινής, εντάξει. Λοιπόν, τότε, αν θυμάσαι, υπήρχε τεράστια γκρίνια μετά τον Μπαράζ με τον Τίνο τον Μπαλή. Ο Μπαλής δεν έφυγε έτσι στην ΑΕΚ. Προηγήθηκαν γεγονότα. Προηγήθηκαν τις φασαρίες στα αποδυτήρια κάτω με τον Πανιόνιο. Στο κύπελο. Στο κύπελο τον Πανιόνιο ήταν πιο μπροστά. Λάθος κάνεις. Ναι, μετά έφυγε ο Μπαλής. Μετά τον Πανιόνιο. Όχι. 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 Ναι, τέλος πάντων. Ο Μπαλής πάντως δεν Μπαλής έφυγε. Θα σου πω εγώ πότε έφυγε. Ναι. 80-81 έφυγε το 80. Μετά τον Μπαράζ έφυγε. Πολύ μετά τον Μπαράζ έφυγε. Όχι πολύ μετά τον Μπαράζ. 81-82 ο Μπαλής έπεσε στην ΑΕΚ. Τι δήλωσε ο Μπαλής εκείνη την ημέρα. 81 ο Μπαλής έπεσε στην ΑΕΚ. Ναι. Υπάρχει δήλωσή του πρώτη σελίδα στα Σπορ του Βορρά εκείνη την ημέρα που έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ. Τι είπε τότε, θυμάσαι. Όχι. Φεύγω εγώ γιατί αλλιώς πρέπει να φύγει μισή ομάδα. Κοίταξε, ο Μπαλής, για να το κλείσουμε, ναι. Μου είπε ότι γιατί έπρεπε να πληρώσουν την ομάδα για να μείνει οι παράγοντες, ναι. Το 80, έπρεπε να την πληρώσουν. Δεύτερη βγήκε. Ναι. Βγάλαν άγριστη, τους βγάλαν απολυμμένους για να τους διώξουν. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, αυτή ήταν η ερμηνεία του Μπαλή. Ναι. Τα λέμε. Ναι. Επόμενη γραμμή. Άκουσε με μισό λεπτό. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Και κάτι τελευταίο. Μετά από κάνα δύο χρόνια παίχτηκε το παιχνίδι που πήραμε τη θύρα 3. Εγώ ήμουν μέσα στη θύρα 3 πριν που είπα. Το 81-82 ήταν αυτό. Ναι. Τότε λοιπόν, επειδή υπήρχαν εκείνες οι φασαρίες μεταξύ των Αριανών και με τον Ιωαννίδη, αν θυμάμαι καλά, μου φαίνεται ο Ιωαννίδης ήταν. Ο πρόεδρος. Οι Αριανοί είπαν δεν πάμε στο γήπεδο την Κυριακή. Και πήγε και τα έδωσε σούμπιτο όλα τα εισιτήρια, τέλος πάντων με ένα μεγάλο κομμάτι εισιτήριων της θύρας 3. Πήγε και τα πήραν όλα οι παουξίδες. Και ενώ έχουμε πάει ξέπαρκοι κάποιοι Αριανοί, εγώ ήμουν από τις 12 μία η ώρα του μάτσα το απόγευμα. Πού θες να καταλήξεις? Πού θέλω να καταλήξω ότι δεν πήραν καμιά θύρα 3. Τη θύρα 3. Αυτό ήταν ό,τι τόση ώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Φτάνει. Βρε, την πήρανε τώρα, είχες προβλήματα, εσείς την πήρα. Τελευταίος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Ραυτόλου, τι κάνετε? Καλά φίλε, μην βιάζεσαι, εδώ είμαστε. Είμαι ο Δημήτρης από την Άρτα. Ναι. Τι κάνετε, καλησπέρα και στον κύριο Κατσινιάκο. Ναι. Κατσινιάκο, εσένα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιτυχία στο Μάρς του Άρη με τα Τρίκαλα την Κυριακή. Εσύ Αριανός είσαι? Όχι, καμία απαγορεύεται να πω. Όχι, καλέ μου άνθρωπε. Πραστικά στον Αριανό, στον οπαδό του Άρη. Ναι. Έχω να σας πω μια πληροφορία το παρασκήνιο. Για να μάθουμε. Ο Πανιόν δεν θα πάρει άδεια. Ναι. Και η κυπέλτη και μέχρι η έκτη θέση για τα πλέι είναι και η έκτη θέση ανοιχτή. Α, λες θα γίνει κάτι παρόμοιο όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το όπως έγινε πέρυσι πήρε ο Πανιόν, δεν πήρε πέρυσι την άδεια. Ναι. Που πέρασε, που πήγε ο Παγιάννα. Ναι, μπήκε, ναι. Ναι, ναι, από το παράθυρο. Ναι. Ναι, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να μην πάρει. Εσύ είσαι από την Άρτα τώρα, στην Άρτα είσαι? Ναι, στην Άρτα μένω, στην Άρτα μένω. Η αναγέννηση τι κάνει? Η αναγέννηση έχει τελειώσει, πεθάνει. Πού είναι τοπικά τώρα είναι? Έχει ζηστεί και το τοπικό, δεν καθόλου τελείωσε. Διαγράφει σαν ομάδα? Δεν κατέβηκε φέτος να παίξει καθόλου μπάλα στο τοπικό. Άκου να δεις. Μέχρι Β' Εθνική έχει παίξει. Μέχρι Β' Εθνική έπεσε. Είχε παίξει κάποτε πριν χρόνια με καλλιθές, με τέτοιες. Με τι ασχολείσαι εκεί? Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι ο γύρος του, είμαι ο ξάδερφος του Τάκη Γιωργάρα, δεν με ξέρετε. Α, εσύ είσαι ο φίλος του Γιωργάρα? Ναι ρε, δεν με ξέρεις. Ναι, ο Δημήτρης ο Γιωργάρας. Χάφτος τον εθνικό, βέβαια. Ναι. Φίλος μου. Ο Χοντρός έκανε μαλακία, δεν πήρε τον Αναστόπλο. Ναι. Και πήρε τον Λεμονέ. Ναι. Την ΕΠΟ θα την πάρει ο Σαββίδης ή ο Μελισσανίδης? Θα την πληρώσει ο Σαββίδης και θα την πάρει ο Μελισσανίδης. Και θα τον βγάλει τον κουλό. Θα τον πάρει το Μελισσανίδης. Θα τον πάρει το Μέλιμπος από το χέρι. Θα τον γδάρει τον κοντό ο Τζάμπας. Ναι, και ο Μελισσανίδης θα βγάλει το γραμμένο. Θα τον βγάλει ο Μελισσανίδης. Ξέρω εγώ γιατί ο Κόκαλης δεν πήρε τον άλλο τον Θεσσαλονίκη τον Καγκάτσι. Θα δούμε. Τον έγαλε ο Κοκαλιάρης με τις ενώσεις. Κοκαλιά. Τα ξέρεις, βλέπω.
Τα ξέρω. Καλημέρα σας. Να σε καλά. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά στους Βαγγέλη και στις Ευαγγελίες αύριο. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Σωστό. Γεια σας, καλημέρα σας. Να σε καλά, Βαγγελίτσες, βέβαια. Τέλος, Γουλιέλμος. Καζινάκο λέγε. Πάμε τη μήνυα να την κάνουμε εμβόλιο. Τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, αύριο τι λέει το μενού, παρέλαση, γαριδοφαγία. Και 8 η ώρα. Τίποτα. Κανονική ρυθμή που έχουμε για μένα δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Κανονική ρυθμή. Και σωστή. Κυριακή να δούμε την Αριανάρα. Μακάρι να πάρουμε το διπλό. Θα πα με τα μάξι κάτω. Στη... Όχι. Πού να πάω. Αφού δεν θα έχει μετακινήσει. Πάλι λέει τι κόψει να την κάνω. Καλά, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να πάρει το μάτσι. Α γουστάρει έτσι οργανωμένα. Εγώ θέλω να εκφραστώ. Τα βλέπω το παιχνίδι. Εκφράζομαι. Δεν μπορώ εγώ να πάω να κάτσω και να είμαι ξέρω εγώ με τι τουρκικέ. Είσαι εκφραστικό, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Συνεχίζει η Χιλετίδη εδώ μέχρι το πρωί. Έχει γιορτή σήμερα. Έχει πλάκα να βάλει τίποτα γιορτινά τραγούδια. Τίποτα εμβατήρια έχουμε τέτοια. Όχι, ρε. Πάμε. 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 Όχι, ρε. Πάμε, χαίρετε. Πάμε, χαίρετε. Πάμε, χαίρετε. Πάμε, χαίρετε. Πάμε, χαίρετε. Πάμε, χαίρετε.